Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση και αυτό το μεσημέρι. Σήμερα έχουμε Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου. Πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και να δούμε αρχικά μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Σε κλίμα έντονης φόρτισης, η πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο συγγενείς των Ομήρων που έχει απαγάγει η Χαμάς. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου θέλησε να χαιρετήσει διαχειραψία σε όλους τους συγγενείς. Η πρόεδρος μίλησε και για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, κάνοντας ειδική αναφορά στις ανθρώπινες απώλειες. Χάνονται ανθρώπινες ζωές και η ανθρώπινη ζωή έχει αξία ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή ή θρήσκευμα, τόνισε. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με τη μητέρα του Αλμόγκ Μέιορ που κρατείται όμηρος. Η ίδια, ξεσπώντας σε κλάματα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια να αποδράσουν από το πάρτι στο οποίο η Χαμάς επιτέθηκε, σκοτώνοντας εκατοντάδες νέους. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για επιχείρηση στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέτη. Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την αντιμετώπιση διαρροής αμμονίας από κύκλωμα ψύξης σε χώρο επιχείρηση επιτσιλοφόρου και φυσού στον Άγιο Ιωάννη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 17 πυροσβέστες με ειδική ομάδα της πρώτης ΕΜΑΚ και 5 οχήματα. Μάλιστα, ως αποτέλεσμα της διαρροής αμμονίας, σε ΚΑΒ παρέλαβε ένα άτομο δίχως τις αισθήσεις του και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Αττικό Νοσοκομείο. Απολύθηκε από το δημόσιο ογκολόγος του Θεαγένου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που καταγγέλθηκε από καρκινοπαθείς για περιπτώσεις απάτης και χρηματισμού. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, όπου είχαν απευθυνθεί με μηνύσεις ασθενείς τους. Η δικογραφία βρίσκεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, ο γιατρός κατηγορείται ότι έπαιρνε χρήματα από ασθενείς για αντικαρκινικά φάρμακα που χορηγούνται δωρεάν, ενώ φέρεται να υποσχόταν με το αζημίωτο ότι είναι σε θέση να τους τοποθετήσει σε λίστες προγραμμάτων για κλινικές μελέτες με τις ελπίδες ίασης. Ένα εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο παρατηρήθηκε τη νύχτα στον ουρανό της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για το Βόρειο Σέλας που χάρισε ένα πρωτόγνωρο θέαμα στους κατοίκους της Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρες, την Πιερία και τη Θεσσαλονίκη. Ο Αρκτικός κύκλος και οι περιοχές στο νότιο ημισφαίριο θεωρούνται τα καλύτερα σημεία για να παρατηρήσει κανείς το φαινόμενο που αποκαλείται σέλα στη Γη. Όμως η εμφάνισή του, αν και πολύ σπάνια για παραμεσόγειες χώρες, κίνησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων και στη χώρα μας και εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους με τις κόκκινες αποχρώσεις του. Σύμφωνα με αναφορές του Weather News Greece, οι συνθήκες που δημιούργησαν το χθεσινό υπερθέαμα είναι δύσκολο να επαναληφθούν, καθώς υπήρξαν τρεις διαδοχικές εκτινάσεις θεματικού υλικού προς τη Γη την Κυριακή. Το υπερθέαμα φάνηκε στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω στις 8 το βράδυ. Ελάτε τώρα πάμε να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την επικαιρότητα στην Θεσσαλία. Είναι εδώ μαζί μας ο Βασίλης Μπαντίδης και η Ιωάννα Μπουροπούλου. Καλό απόγευμα και στους δύο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Που δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, Βασίλη Ιωάννα, γιατί είχαμε μια ασύλληπτη τραγωδία στο Βόλο. Πραγματικά ένα περιστατικό που δεν το χωρά ανθρώπινους. Ένα μωράκι μόλις 3 μηνών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο. Ήταν ένα μωράκι, ένα βρέφος που κρατούσε ο παππούς του στην αγκαλιά, 53 ετών ο άνθρωπος. Προσπάθησε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου να διασχίσει την οδό Ιάσονος. Παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα όμως διερχόμενη και το μωρό τραυματίστηκε θανάσιμα. Δηλαδή είναι απίστευτο τα όσα βιώνουμε στο Βόλο και φυσικά έχει σοκάρει και ολόκληρη τη χώρα με αυτό το περιστατικό, Βασίλη. Ναι, ακριβώς. Έχει κάνει το γύρο βεβαίως της χώρας το συγκεκριμένο περιστατικό και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Και δεν περιγράφεται αυτό το οποίο έσε βεβαίως η συγκεκριμένη οικογένεια το βράδυ του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Ιάσονος με Αντωνοπούλου, όταν ακριβώς όπως το περιέγραψες, ο παππούς 53 ετών επιχείρησε να περάσει απέναντι επί της οδού Ιάσονος εκεί με Αντωνοπούλου και μία μηχανή, ένας 33χρονος μοτοσυκλετιστής, τον παρέσυρε την ώρα που είχε στην αγκαλιά του το μωρό, με αποτέλεσμα το μωρό να του φύγει από τα χέρια. Το παιδί έπεσε στο οδόστρωμα και έχασε τη ζωή του δυστυχώς. Και οι σκηνές που εκτελήθηκαν βεβαίως και στο νοσοκομείο στη συνέχεια που μεταφέρθηκε το μωρό
ο μοτοσυκλετιστής αλλά και ο παππούς είναι λες και ήταν βγαλμένες από αρχαία τραγωδία, πραγματικά δεν περιγράφονται. Και σήμερα στο ρεπορτάζ βεβαίως μας μίλησαν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά βρεθήκαμε και στη γειτονιά της οικογένειας, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, όπου συγκλονισμένοι γείτονες έκαναν λόγο για ένα περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Το σοκ είναι τεράστιο. Και δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε το βρέφος το βράδυ του Σαββάτου. Το βρέφος έφυγε από τη ζωή. Να σημειώσουμε ότι λίγο πριν γίνει το περιστατικό, ο παππούς με την σύζυγό του, με τη γιαγιά, όπως πληροφορηθήκαμε, καθόντουσαν σε μια καφετέρια λίγο πιο πάνω. Περίμεναν για τους γονείς, οι οποίοι έφτασαν στη συνέχεια, και όταν ήρθε και το μωράκι, ο παππούς ήθελε να το πάρει στην αγκαλιά του και να πάει μια βόλτα με το μωρό. Δυστυχώς όμως, όταν πήγε να περάσει το δρόμο, πέρασε ο μοτοσυκλετιστής, χτύπησε και τον παππού, έπεσε και το μωρό, όπως είπαμε. Ο ίδιος βρέθηκε στο οδόστρωμα, η μηχανή αρκετά μέτρα πιο μακριά, και υπέστη κάταγμα στο χέρι και ο μοτοσυκλετιστής. Τώρα ερευνούνται ακόμα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η τραγωδία, έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχει προανάκριση από την τροχέα. Βεβαίως. Αλλά εδώ υπάρχουν πολλά που πρέπει να απαντηθούν. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να απαντηθούν σε ό,τι αφορά γενικότερα το τι συμβαίνει στην πόλη, και το έχουμε αναδείξει πολλές φορές, ειδικότερα βραδινές ώρες που πολλοί αναπτύσσουν ταχύτητα είτε με μοτοσυκλέτες είτε με αυτοκίνητα. Πολλοί είναι από την επίρρεια μέθηση. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο για τα στοιχεία του ρεπορτάζ ότι από την τροχέα έχει γίνει και έρευνα, έχει γίνει αλκοτέστ στον οδηγό για το θέμα του αν ήταν υπό την επίρρεια μέθηση ή όχι. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά, το αναμένουμε. Και είναι ένα τεράστιο θέμα που πολλές φορές έχουμε δει περιστατικά να καταλήγουν σε βιτρίνες, σε προσώψεις καταστημάτων. Πολλοί που είναι υπό την επίρρεια μέθηση είτε μετά από διασκέδαση. Αν ο μοτοσυκλέτας ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, δεν το ξέρουμε κάτι ακόμη από την έρευνα. Υπό έρευνα, αλλά εμείς γενικότερα μιλάμε για το γεγονός ότι αναπτύσσονται ταχύτητες, ειδικότερα βραδινές ώρες, ειδικότερα ημέρες. Αλλά σε αυτό γινόμαστε μάρτυρες όλοι έτσι, καθημερινά και κάθε βράδυ, ειδικά στις κεντρικές οδούς. Που πολλοί βγαίνουν να διασκεδάσουν. Διάσονος και Δημητριάδος, λες και είναι πίστα για αγώνες ταχύτητες για ορισμένους. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει η ίδια η πολιτεία. Δεν το συζητάμε, διότι όπως πολλές φορές έχουμε πει, δυστυχώς αυτό που καταγράφεται τα τελευταία έτη είναι να έχουν μεταφερθεί περιστατικά με τροχέα, ατυχήματα ή δυστυχήματα και μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή μέσα στις πόλεις, και να έχει μεταφερθεί αυτό σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, στο διεθνή για παράδειγμα. Αυτό τώρα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Το Σάββατο πάντως δεν έχει προηγούμενο με τέτοιο τρόπο να χάνεται ένα μωράκι μόλις 3 ετών και μάλιστα στην αγκαλιά του παππού του. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι. Να πούμε και το εξής, γιατί βγήκε και το πόρισμα της ιατροδικαστικής βασιλείας. Και το έχουμε. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία προήλθε από την πτώση του στην άσφαλτο, είναι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής η αιτία θανάτου του 4 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου στο τρομακτικό τροχαίο στην οδό Ιάσονα στο Βόλο. Συγκεκριμένα, η κυρία Χρυσαυγή Κούση είναι η ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του 4 μηνών βρέφους και αναφέρει την αιτία θανάτου του άτυχου μωρού, που είναι αυτή που είπαμε, στο τροχαίο που βύθισε βεβαίως το πένθος την οικογένειά του στο Βόλο και έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 33χρονος οδηγός της σημεριάς μηχανής που παρέσυρε τον 53χρονο παππού, ο οποίος είχε στην αγκαλιά του το μόλις 4 μηνών βρέφος της κόρης του την ώρα που πήγε να διασχίσει την οδό Ιάσονος το βράδυ του Σαββάτου στο Βόλο. Λόγω της παράσυρσης, συγκεκριμένα τον οπούλου με Ιάσονος, το παιδάκι έπεσε από την αγκαλιά του παππού του και έχασε τη ζωή του. Ο 33χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο 3η 7 Νοεμβρίου, αίτημα που έγινε δεκτό. Μέχρι την απολογία του κρατείται, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου μετά το συγκλονιστικό τροχαίο στο νοσοκομείο εξαιτίας του τραυματισμού του, σπασμένο χέρι και άλλα τραύματα. Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Ιάσονας με Αντωνοπούλου, εδώ που το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε το σοκαριστικό τροχαίο με την εμπλοκή ενός ανδρός, στα χέρια του οποίου υπήρχε ένα μωρό. Το μωρό έφυγε από τα χέρια του παππού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια από τους γιατρούς του νοσοκομείου για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη εφικτό. Εγώ ανέλαβα βάρδια τη νύχτα και ενημέρωσα που είχα από τους συναδέρφους γύρω στις 10 και 4. Δέχτηκε το τηλεφωνικό μας κέντρο μια κλήση για ένα τροχαίο, μια πτώση με μηχανή στην Ιάσονος με Αντωνοπούλου. Στα 2-3 λεπτά άμεσα έφτασε δικό μας ασθενοφόρο εκεί, αλλά παρελάβαμε εμείς μόνο τον οδηγό της μηχανής. Μετά, ως το νοσοκομείο, μάθανε ότι ήταν και ένα παιδάκι και αυτά. Ο οδηγός μηχανής είναι σοβαρά τραυματισμένος? Από ό,τι γνωρίζω, πρέπει να έχει ένα ψηλό κάταγμα στο χέρι. Αυτό, τίποτα άλλο, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω περισσότερα. Τι ώρα περίπου έγινε η κλήση για εσάς? Στις 10 και 10, κάπου εκεί 10 και 10, εκείνη την ώρα.
Το κέντρο μας φώναζε ποιος τον φόρο είναι πιο κοντά, γιατί ήταν σε εξέλιξη τροχαίο. Ήταν ένα στην Κασαβέτη και από την Κασαβέτη μέχρι την Άσος πόσο να έκανε, 2-3 λεπτά κάπου εκεί. Υπήρχε πανικός φαντάζομαι στο σημείο, υπήρχε κίνηση ακριβώς, όλοι έτσι, δηλαδή αναστάτωση. Συνήθως όλα τα τροχαία έτσι υπήρχε πανικός, κόσμος ήταν μαζεμένος. Η δουλειά μας ήταν να περιθάλψουμε τον τραυματία, χωρίς να γνωρίζουμε αν υπήρχαν άλλοι. Ό,τι τραυματία υπάρχει εκεί, τον περιθάλπτουμε. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας είναι νεαρός, ο οδηγηλιστής. Νεαρός ήταν, γύρω στα 30-35. Η κατηγορία που τον βαραίνει είναι της επικίνδυνης οδήγησης. Υπάρχει μάρτυρας που κατέθεσε ότι είδε τον αναβάτη της μηχανής να κάνει ελιγμούς επί της οδού Ιάσονος, πολύ πριν φτάσει στον τόπο του συμβάντος. Η κατηγορία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Στον οδηγό έγινε έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ, τα αποτελέσματα ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ο νεαρός οδηγός ισχυρίστηκε στον ανακριτή ότι έκανε ελιγμούς για να αποφύγει τον 53χρονο που πετάχτηκε μπροστά του. Με συνέπεια να τον παρασύρει, να χάσει τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, να ανατραπεί και να πέσει στο σταθμευμένο όχημα. Ο ίδιος τραυματισμένος στην άσφαλτο με τη μηχανή να έχει εξφενδονιστεί αρκετά μέτρα πιο μακριά. Ο 53χρονος, όπως έγινε γνωστό, καθόταν με τη γυναίκα του σε κατάστημα εστίασης επί της Αντωνοπούλου. Μετά από λίγο έφτασαν κόρη, γαμπρός και η μόλις 4 μηνών εγγονή του. Ο παππούς στη συνέχεια διέσχισε την οδό Ιάσονος και τελικά βρέθηκε στο οδόστρωμα, παρασυρμένος από τη μηχανή. Οι γονείς αλλά και η γιαγιά του μωρού, συγκλονισμένοι, πετάχτηκαν στο δρόμο και σταμάτησαν και διερχόμενο ταξί που τους μετέφερε στο νοσοκομείο. Η κινητοποίηση στη συνέχεια στο νοσοκομείο ήταν μεγάλη. Δόθηκε μάχη από τους γιατρούς να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή. Δυστυχώς όμως το κοριτσάκι υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Οι σκηνές που εκτελήθηκαν στο νοσοκομείο βγαλμένες από αρχαία τραγωδία. Η κάμερα του Άστρα μίλησε πάντως μάρτυρας στη συμβολή των οδών Ιάσονος με Αντωνοπούλου. Είχαν παρκάρει και είχαν βγει ο παππούς με το μωρό. Τι ώρα περίπου το βράδυ του Σαββάτου? Τις 10 ξεμάθα. Δεν ξέρω. Ναι. Απλώς αυτό, ότι τρόμαξε ο άνθρωπος, άκουσε τη μηχανή και λογικά θα ήταν μέσα στη μέση προφανώς. Είναι τραγικό τώρα, τι να πούμε. Το σοκ είναι μεγάλο και για τη γειτονιά στη Νέα Ιωνία όπου διαμένει η οικογένεια. Γείτονες συγκλονισμένοι τόνισαν στην κάμερα του Άστρα. Η ώρα είναι 10 το πρωί και βρισκόμαστε στην οδό Βανδυρίου στη Νέα Ιωνία. Δίπλα μου ακριβώς βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας, όπου ο παππούς της οικογένειας είχε το τραγικό περιστατικό το βράδυ του Σαββάτου και χάθηκε δυστυχώς το βρέφος. Εδώ είναι Βεϊδήριου. Εδώ είναι το σπίτι της οικογένειας που είχαν το περιστατικό που τους έτυχε αυτό το Σάββατο με το παιδάκι. Ναι, ναι, ναι. Δίπλα από τα σκαλιά. Δυστυχώς περιστατικό όμως, το παιδάκι να χαθεί έτσι το Ναι, βέβαια, σωστά. Να πάρει και που είναι εκεί πέρα και είναι. Ο παππούς δέχτηκε ιατρική φροντίδα καθώς έχει σπασμένα πλευρά. Εν τω μεταξύ, από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία προήλθε από την πτώση του στην άσφαλτο, είναι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής η αιτία θανάτου του 4 μηνών βρέφους που έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου στο τρομακτικό τροχαίο στην οδό Ιάσονο στο Βόλο. Η Χρυσαυγή Κούση είναι η ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του 4 μηνών βρέφους και ανέφερε την αιτία θανάτου του άτυχου μωρού στο τροχαίο που βύθισε στο πένθος στην οικογένειά του στο Βόλο. Βαριά κάκωση κεφαλής, συμβατή με πτώση εξύψους και πρόσκρουση της κεφαλής επί του οδοστρώματος. Το βρέφος είχε μόνο ένα σημάδι στο πρόσωπό του, σημειώνει η κυρία Κούση. Δεν υπάρχουν πολλά ακόμη να πεις έτσι σε αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό. Τώρα πάμε στη Λάρισα Ιωάννα, συνεχίζοντας να δούμε και τι είχαμε. Τη σύλληψη δύο ανήλικων, οι οποίοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν ένα ανήλικο. Ακριβώς βλέπουμε εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας που όλο και παρουσιάζουν μεγαλύτερη άνοδο και περισσότερα, κάθε μέρα περισσότερα είναι τα περιστατικά. Έτσι λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ένας ανήλικος στη Λάρισα πήγε τρέχοντας στους γονείς του κλαίγοντας και είπε ότι τον απείλησαν δύο επίσης ανήλικα παιδιά και του ζήτησαν τα χρήματα. Μάλιστα τον έριξαν κάτω και τον ακινητοποίησαν. Mm-hmm. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Λάρισας αμέσως εξέτασαν την περιοχή, έφτασαν σε κοντινό κατάστημα όπου βρήκαν τους δύο ανήλικους. Τους εντόπισαν δηλαδή αμέσως μετά το συμβάν. Ακριβώς μέσα σε γειτονικό κατάστημα και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Ενώ πραγματικά ο νεαρός ανέφερε ότι του έβγαλαν μαχαίρι και τον ρωτούσαν που είναι τα χρήματά του. Και εκείνος φυσικά αρνήθηκε και είπε ότι δεν έχει πάνω του λεφτά. Μάλιστα. Από τα περιστατικά δηλαδή παραβατικότητας νεανικής και μάλιστα με ακρότητα. Τα δύο ανήλικα κρατούσαν και μαχαίρι και απείλησαν ένα σχεδόν συνομιλικό τους για να του πάρουν τα χρήματα. Πάμε να δούμε και αυτό το θέμα. Τον απόλυτο τρόμο έσπηρε μια συμμορία ανηλίκων στη Λάρισα, η οποία υπό την απειλή όπλου προσπάθησε να ληστέψει επίσης ανήλικο θύμα.
Το Σάββατο το βράδυ, σε περιοχή της Λάρισας, συμμορία δύο ανήλικων ατόμων προσέγγισε νεαρό που περπατούσε. Όταν τον ακινητοποίησαν, τον έριξαν κάτω και υπό την απειλή μαχαιριού του ζήτησαν να τους δώσει ό,τι χρήματα είχε στην κατοχή του. Ωστόσο, το ανήλικο θύμα, έντρομος και πανικόβλητος, τους εξήγησε ότι δεν είχε πάνω του χρήματα, με τους άλλους δύο να τον αφήνουν να φύγει. Μετά τη λήψη της καταγγελίας, οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα σε περιοχή της Λάρισας, όπου εντόπισαν τους ανήλικους δράστες εντός καταστήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Λάρισας, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε υποδιεύθυνση ασφάλειας Λάρισας. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε η δικογραφία κατά περίπτωση για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αφήνουμε τώρα το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάμε, Βασίλη, στα όσα περιμένει ή ταλαιπωρημένοι από τις πλημμύρες σε Θεσσαλία να γίνουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση των υποδομών. Είχαμε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, από την Παρασκευή ήδη, τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να περιοδεύει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Σταθμός του ήταν και η Μαγνησία και ο Βόλος. Έγινε μια διευρυμένη σύσκεψη. Τι υπόθηκε σε αυτή το Σάββατο? Λοιπόν, ακριβώς το Σάββατο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ήταν ο Υφυπουργός, ο αρμόδιος, εκεί. Το παρόν επίσης έδωσε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, και η κυρία Κολυνδρίνη, αντιπεριφερειάρχης, αλλά και δήμαρχοι της περιοχής. Και βεβαίως τέθηκαν επιτάπητος όλα όσα αφορούν την επόμενη μέρα από τις καταστροφικές θεομηνίες του Σεπτεμβρίου. Αυτό το οποίο είπε ο Υφυπουργός, για να απαντήσουμε και στο ερώτημά σου επακριβώς, Βάσο, είναι ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί πως θα υπάρξει ανάπλαση στο έπακρο, δηλαδή στην εντέλεια, στο 100% να ξαναγίνουν τα σημεία τα οποία πλήγησαν από τις καταστροφικές θεομηνίες, είτε είναι γέφυρες, είτε είναι δρόμοι. Και αυτό είναι μια υπόσχεση, μια δέσμευση, είπε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και συγκεκριμένα τόνισε: είμαι εδώ για να σας το μεταφέρω. Και παράλληλα τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, ότι ο Πρωθυπουργός μας έχει δώσει εντολή να είμαστε δίπλα στους πολίτες και σε κάθε περίπτωση να τους μεταφέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση αφουγκράζεται αυτό το οποίο πλέον, την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, και δεν είναι μακριά από αυτό, είναι δίπλα στον κόσμο της Θεσσαλίας και όχι μόνο την περιοχή της Μαγνησίας, αλλά ολόκληρης της Θεσσαλίας, όπως είναι οι περιοχές στο νομό της Λάρισας και στην Καρδίτσα, για να μπορέσουμε να βάλουμε εκείνα που χρειάζεται τα θεμέλια για να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Παράλληλα, το λόγο πήρε και ο κύριος Τριαντόπουλος και τόνισε ότι στη σχετική πλατφόρμα ήδη βεβαίως έχουν δοθεί λεπτομέρειες για ό,τι πρόκειται να γίνει, και τόνισε ότι έχουν δοθεί αρκετά χρήματα και είναι αυτό μια αρχή για τα όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, ώστε να υπάρξει η ανάπλαση των περιοχών που επλήγησαν. Αυτά βεβαίως ήταν μεταξύ άλλων τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα επισημάνθηκαν. Αποσπάσματα από τις δηλώσεις να πάμε να παρακολουθήσουμε όλοι, να δούμε πιο αναλυτικά τι υπόθηκε. Στο Βόλο βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και μετήχε σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Στη σύσκεψη έδωσαν επίσης το παρόν η Κώστας Αγοραστός, Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο Υφυπουργός κ. Τριαντόπουλος, οι βουλευτές Μπουκόρος και Μεταξάς, η Δήμαρχη Μιτζικός Εσερίδης Νασίκας, ο Αντιδήμαρχος Βόλου Θάνος Θεοδόρου και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Στέας και Κίτσιος, ο Δήμαρχος Αγοράς Μουρεσίου Παναγιώτης Κουτσάφτης. Ο κ. Ταχιάος, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης είναι για ταχεία αποκατάσταση στη Μαγνησία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Συμμερίζομαι το πόνο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί. Πριν από λίγα λεπτά μπουμπούνιζε στη πόλη του Βόλου και ο ίδιος αντιλαμβάνομαι ότι κάθε φορά που ακούγεται ένας κεραυνός οι άνθρωποι εδώ τρομοκρατούνται και με το δίκιο τους. Προσπαθούμε στον εφικτό χρόνο να ξαναφέρουμε την αίσθηση της ασφάλειας στους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Και αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο είναι η εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν κοιτάτε απέναντί σας ούτε ποιος είναι περιφερειάρχης, ούτε ποιος είναι δήμαρχος, δεν είναι οι συνομιλητές μας οι αρχές μόνο, αυτοί είναι τεχνικά οι συνομιλητές μας. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει ενδιαφέρον, αυτό που είναι το πραγματικό σας ενδιαφέρον, αυτό που είναι το υποκείμενο αυτού του προβλήματος είναι οι ίδιοι άνθρωποι της Θεσσαλίας, είναι οι Θεσσαλοί οι οποίοι πέρασαν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια και έχουν ζήσει μια τεράστια καταστροφή. Η προσπάθειά μας είναι ότι μέχρι μετά το τέλος του χειμώνα θα έχουμε συμβασιοποιήσει τα έργα και αμέσως σχεδόν να ξεκινήσουν τα εργοτάξια στην περιοχή. Να δούμε τα έργα που προχωρούν, έργα που θα έχουν σαν βασικό χαρακτηριστικό τους την ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν σε τέτοια ακραία
πλημμυρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή μας, όπως είχαμε τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία ενίσχυσης και στήριξης των πλημμυροπαθών συμπολιτών μας. Μέχρι και χθες, όπου είχαμε τη 14η καταβολή, περισσότερα από περίπου 92 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε περίπου 25.000 συμπολίτες μας, κυρίως νοικοκυριά αλλά και αγρότες, οποίους έχουμε εντάξει πριν από λίγες ημέρες στο σχήμα της πρώτης αλλαγής. Και αυτό συνεχίζεται. Ταυτόχρονα βοηθάμε και για να γίνουν και να τοποθετηθούν οι δύο μπέλεοι. Τρεις μπέλεοι έχουμε σε όλο τον ομό. Οι δύο μπέλεοι, μία στη Μαυρούτσα που έχει τοποθετηθεί, και κάνουμε τα έργα αντιστήριξης για να υπάρχει μεγαλύτερη, όσο δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και στο Πουρί, όπου κάνουμε το μεσόβαθρο με πασαλόπηξη για να μπορέσει να μπει μία μπέλε και εκεί. Αλλά και εδώ είναι με προσβασιμότητα προσωρινή, όμως προσωρινή προσβασιμότητα σε όλα τα, σε όλα τα δύσκολα σημεία. Την ίδια ώρα ο κύριος Τριαντόπουλος επισήμανε ότι η πλατφόρμα για αιτήσεις αποζημίωσης για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας θα ανοίξει εκ νέου το αργότερο σε λίγες εβδομάδες. Μάλιστα, συνεχίζοντας τώρα, Ιωάννα, να πούμε ότι βγαίνουν στους δρόμους της διαμαρτυρίας οι φοιτητές σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Πάμε να δούμε καταρχάς τι έγινε σήμερα στη Λάρισα. Ακριβώς, σε πορεία διαμαρτυρίας βγήκαν σήμερα οι φοιτητές σε πάρα πολλές πόλεις, κυρίως της Θεσσαλίας και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στο Βόλο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις άθλιες αλλά και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να κάνουν τα μαθήματά τους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας. Ανέφεραν μάλιστα ότι οι εστίες που βρίσκονται στη Λάρισα έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές που με την παραμικρή βροχή μπαίνουν νερά μέσα στα δωμάτια. Λένε ότι υπάρχουν ελάχιστοι καθηγητές για να κάνουν μαθήματα. Ενώ στην ουσία ζητάνε να όλα αυτά τα δικαιώματα, όλες αυτές τις σπουδές που οι γονείς τους ξοδεύουν χρήματα, να κάπου να αποδώσουν. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τα δικαιώματα των σχολών, τα οποία δεν αναγνωρίζονται. Οι φοιτητές λένε ήταν ότι... που ήταν πολλά τα προβλήματα για τους φοιτητές και τα πανεπιστήμια. Τώρα ήρθαν να προσθεθούν και αυτά των πλημμυρών. Αυτή η εικόνα δεν ταιριάζει τώρα. Μόνο που το ακούμε κάποιος φοιτητής να επιστρέφει, να πάει να κοιμηθεί στην εστία και να τρέχουν νερά. Δηλαδή, σε τι κατάσταση σήμερα είναι αυτά τα παιδιά? Ακριβώς, όπως και πάρα πολλά κτίρια σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, κτίρια που στεγάζονται πανεπιστήμια, είναι στην ίδια κατάσταση, όπως και εδώ το κτίριο Παπαστράτος. Είχαν προχωρήσει από την Παρασκευή σε κατάληψη της Πριτανίας αλλά και σε κατάληψη των τμήματων, ώστε να μην γίνουν τα μαθήματα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Σήμερα λοιπόν προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας, ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία της Λάρισας, ενώ μεταξύ άλλων ζήτησαν να απεμπλακεί και η χώρα από το πόλεμο του Ισραήλ και ζήτησαν την υποστήριξη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Μάλιστα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για τις ελλείψεις καθηγητών, τις ακυρώσεις και τη μείωση προσφερόμενων μαθημάτων, τα προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και τις εστίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, διαμαρτυρήθηκαν σήμερα το μεσημέρι φοιτητικοί σύλλογοι εστίων, ψηφιακών συστημάτων, νοσηλευτικής και βιοχημίας στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών αναφέρθηκε στην κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εστίες, ενώ επεσήμανε πως νωρίτερα ενημερώθηκε για πρόβλημα στα υδραυλικά που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ένας όροφος των εστιών. Είμαστε εδώ πέρα φοιτητές από όλες τις σχολές. Έχουν πάρει απόφαση ο Φοιτητικός Σύλλογος Ψηφιακών Συστημάτων, Λογιστικής και Διοίκησης, Εστιών, Νοσηλευτικής, Ιατρικής και Βιοχημίας. Και διεκδικούμε και εμείς σήμερα από κοινού μαζί με τους μαθητές και εδώ πέρα από την πόλη της Λάρισας. Όλα αυτά τα οποία μας στερούν και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Διεκδικούμε να έχουμε αυξημένη χρηματοδότηση στις σχολές μας, η οποία έχει υποστεί πάρα πολύ μείωση όλα αυτά τα χρόνια. Να έχουμε καθηγητές, να έχουμε κτίρια τα οποία να μπορούμε να κάνουμε μαθήματα. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και στα κτίρια μας, στις σχολές μας, αλλά και στις εστίες. Ιδιαίτερα τώρα, αυτή τη στιγμή, με ειδοποίηση ένας συνάδελφος από το ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου ότι έχουν σπάσει σωλήνη σε ορισμένα δωμάτια και έχουν πλημμυρίσει, σχεδόν έχει πλημμυρίσει ένας ολόκληρος όροφος. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί από κοινού να παλέψουμε για να προσπαθήσουμε τέλος πάντων να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε ως σήμερα. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές διεκδικούν έκτακτο κονδύλι του Υπουργείου Παιδείας προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δωρεάν και αναβαθμισμένη φοιτητική μέρημνα και αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές. Θέλουμε να δηλώσουμε για τα αυτονόητα, γιατί δεν γίνεται σε μια χώρα που έχουμε ελλείψεις στα πάντα, έχουμε ελλείψεις σε βιβλία, έχουμε ελλείψεις σε καθηγητές, έχουμε ελλείψεις
Οι σχολικές υποδομές είναι χάλια. Να βρίσκουν στο λεπτό χρήματα για να ενισχύσουν τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, να ενισχύουν το Ισραήλ. Δεν πρέπει βασικά να δώσουν οι γονείς μας ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για τη θέρμανση. Δεν είναι δυνατόν να μην δίνονται χρήματα για την παιδεία. Στην κινητοποίηση, η οποία ξεκίνησε με συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, συμμετείχε και το συντονιστικό των μαθητών. Πάμε τώρα, Βασίλη, να δούμε την κινητοποίηση των φοιτητών και στο Βόλο, όπου από την Παρασκευή είχαμε και την κατάληψη της Πριτανίας. Ακριβώς με τον αναλυτικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα, είχαμε αναδείξει το θέμα από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σωστά το έθεσες, Βάσο, με την κατάληψη στην Πριτανία. Μάλιστα, είχαν στήσει και σκηνή οι φοιτητές εκεί στο θόλο του Παπαστράτου. Σήμερα, λοιπόν, πιστοί στον προγραμματισμό και στο ραντεβού, περίπου στις 12, όπως είχαν προγραμματίσει, ξεκίνησε μια πορεία. Δεν είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, όπου συμμετείχαν μέλη των φοιτητικών συλλόγων και στις δηλώσεις τους, το ίδιο μήκος κύματος και με αυτά που ακούσαμε και σε σχέση με τα αιτήματα στη Λάρισα. Έδειξαν κυρίως τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και το κτηριακό, μετά και τα καταστροφικά φαινόμενα στην πόλη του Βόλου του Σεπτέμβριο. Μίλησαν για χώρους λοιπόν που έχουν πλημμυρίσει και για χώρους που δεν μπορούν να γίνουν τα μαθήματα με τον ενδεδειγμένο τρόπο και τόνισαν ότι πρέπει επιτέλους η πολιτεία τα χρήματα που πρέπει να τα διαθέτει στην παιδεία να μην τα δίνει στον πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι καλό είναι να απεμπλακούμε από αυτό και σε κάθε περίπτωση έστειλαν μήνυμα ότι θα πρέπει να στηρίξουμε και ως χώρα τους Παλαιστίνιους και έκαναν λόγο για ένα κράτος δολοφόνο αναφορικά με το Ισραήλ. Να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Δώστε λεφτά για την παιδεία! Πορεία στο κέντρο του Βόλου πραγματοποίησαν νωρίτερα το μεσημέρι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μαθητικές κοινότητες των σχολείων της Μαγνησίας. Μετά την κατάληψη που πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή στην Πριτανία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητικοί σύλλογοι διοργάνωσαν σήμερα πορεία διαμαρτυρίας. Το ραντεβού δόθηκε για τις 12 το μεσημέρι, ωστόσο δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Λόγος είναι ότι βλέπουμε ότι η παιδεία περνάει μια εξαθλίωση. Η παιδεία αυτή τη στιγμή μετατρέπεται σιγά σιγά σε εμπόρευμα. Είμαστε μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες, 2 μήνες μετά, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι υπό διάλυση. Δεν υπάρχουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του φοιτητή. Αντίθετα, εδώ μέσα μπαίνουμε με κράνη, βλέπουμε ψευδοροφές να πέφτουν, παράθυρα να πέφτουν, ο θόλος να στάζει. Ταυτόχρονα όμως, το Υπουργείο είπε ότι έδωσε 2,2 εκατομμύρια, τα οποία δεν φαίνονται πουθενά, γιατί δεν φτάνουν. Φοιτητές αυτή τη στιγμή ζουν μια απόλυτη εξαθλίωση, όντας ο περίγυλος της φοιτητικής κοινότητας, ειδικά στο Βόλο και στη Λάρισα. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Οι Βρετανικές αρχές είναι απόν και ταυτόχρονα το κερσάκι στην τούρτα είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας εθελοτυφλεί και στέλνονται στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή για να σκοτωθεί αθώος λαός, φρεγάτες, πολεμικό εξοπλισμό κ.ο.κ. Έγινε το πρώτο βήμα την Παρασκευή και σήμερα συνεχίζουμε πιο δυναμικά. Φυσικά, πρώτα και κύρια, βάζουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, γιατί σαν παιδαγωγοί δεν μπορούμε να ανεχτούμε να βομβαρδίσουν ακόμα και σχολεία του ΟΗΕ. Δηλαδή, να πηγαίνουμε εμείς αύριο να κάνουμε μάθημα σε ένα σχολείο και να πέφτει βόμβα στο κεφάλι μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Ότι αύριο μεθαύριο, από τη σχολή μου, εγώ θα πάω να εργαστώ σε μια δομή προσφύγων και θα έρθω αντιμέτωπη με τις φρίκες του πολέμου. Γιατί ο πόλεμος μπορεί να γίνεται στην Παλαιστίνη, αλλά δεν είναι τόσο μακριά από εμάς. Όλοι στην ίδια κοινωνία ζούμε και φυσικά αυτό που λέμε είναι αυτά τα λεφτά τα οποία δίνονται για να πηγαίνουν και να ξεχυλίζουν τους λαούς και ιδιαίτερα εκεί πέρα στην Παλαιστίνη να δοθούν για μας, να δοθούν για την παιδεία μας, γιατί όπως είπατε δεν έχουμε ψευδοροφές, δεν έχουμε δωρεάν σύντηση, δεν έχουμε εστίες, ζούμε όλοι στην εξαθλίωση. Πάντως οι φοιτητές ζητούν από τις Πριτανικές αρχές να πάρουν θέση πάνω στα φλέγοντα ζητήματα που τους θέτουν εδώ και 2 μήνες και μέρα με τη μέρα αυξάνονται. Παράλληλα, έστειλαν μήνυμα για τη Γάζα και τόνισαν να φωνάξουμε για τα αδέρφια μας στην Παλαιστίνη. Το σύνθημα «Δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ, τα σφαγεία πιο επίκαιρο από ποτέ» αναφέρεται και σε ανακοίνωση των συλλόγων. Στη Λάρισα τώρα, Ιωάννα, είχαμε και άλλες κινητοποιήσεις. Μία ακόμη κινητοποίηση, εντελώς διαφορετικό το κλίμα και το θέμα αυτής της κινητοποίησης, έχει να κάνει με μία κατοικία Λαρισαίου που βγαίνει σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό και συμπολίτες του διαμαρτύρονται, φωνάζουν και λένε ότι με αυτούς τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τις διαδικασίες που τώρα τελευταία γίνονται, πολλοί χάνουν την περιουσία τους. Αλλά το ενδιαφέρον στρέφεται στο γεγονός ότι πολλοί χάνουν την κατοικία τους, το σπίτι τους, τη στέγη τους.
Ακριβώς, Βάσο, και γι' αυτό το λόγο, όπως ανέφερες και εσύ, μέλη του εργατικού κέντρου της Λάρισας βγήκαν σήμερα έξω από τραπεζικό κατάστημα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου για να διαμαρτυρηθούν για τους ηλεκτρονικούς πλειαστηριασμούς. Και όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται την περίοδο που η Θεσσαλία ολόκληρη αλλά και η Λάρισα μετράει τις πληγές της να συνεχίζεται η αρπαγή σπιτιών. Γιατί έχει ανακοινωθεί ότι θα μπει και φρένου σε αυτές τις διαδικασίες. Ακριβώς. Των κατασχέσεων, των πλειστηριασμών. Επειδή ακριβώς η Θεσσαλία αντιμετωπίζει όλα αυτά τα σοβαρότερα προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα. Ακριβώς, και ήταν αυτό που τόνισαν, ότι σε τρεις ημέρες από τώρα και πιο συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου σταματάει η αναστολή που είχε δώσει η κυβέρνηση για τους πλειστηριασμούς. Και όμως η υπόθεση του συμπολίτη του Λαρισαίου, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, είναι να εκδικαστεί στις 14, είναι να βγει σε πλειστηριασμό μάλλον στις 14 Νοεμβρίου. Οι άνθρωποι από το εργατικό κέντρο, τα μέλη του εργατικού κέντρου διαμαρτυρήθηκαν, είπαν ότι δεν γίνεται να αφήνουμε τους Θεσσαλούς να μένουν χωρίς σπίτι και ζήτησαν σε κάθε περίπτωση την προστασία. Επομένως, θα γίνει πέρα από τις προβλέψεις της απόφασης που εκδόθηκε. Θα γίνει στις 14 του μηνός, ενώ σταματάνε στις 10. Στις 10, ακριβώς. Δεν λαμβάνεται από τα funds, από αυτές τις ξένες εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Δεν λαμβάνεται δηλαδή η απόφαση που έχει λάβει η κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής αυτό καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Και αυτό προσπαθούν να σταματήσουν. Να σταματήσει ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός που έχει ανακοινωθεί για τις 14 Σεπτεμβρίου και να προσπαθήσουν να σώσουν και τον άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι είπε ότι δεν έχει πληρώσει τις τρεις τελευταίες δόσεις του στεγαστικού του δανείου και γι' αυτό κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Στους δρόμους, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κατοικίες Λαρισαίου από Φαντ, βγήκαν το πρωί της Δευτέρας στα μέλη του εργατικού κέντρου Λάρισας. Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε μπροστά στα γραφεία της Ντουβάλιο, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, Γιάννης Κόκας, αναφερόμενος στη συγκέντρωση, τόνισε πως ο πολίτης έχασε τρεις δόσεις από το στεγαστικό δάνειο και τον βγάζουν από το σπίτι του. Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η προσπάθεια να αρπάξουν τα σπίτια του λαού και τις λαϊκές περιουσίες, τα διάφορα ΦΑΤ και οι τραπεζικοί όμιλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναστολή που έδωσε η κυβέρνηση λήγει σε τρεις μέρες, στις 9 δηλαδή ας πούμε του Νοέμβρη, μη δίνοντας ουσιαστικά κανένα περιθώριο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέρα από τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζαν ούτως ή άλλως, να μπορούν πραγματικά να στηριχτούν για να συνεχίσει η ζωή τους. Σήμερα έχουμε άλλη μια περίπτωση ενός συναδέλφου που στις 14 του Νοέμβρη πληστηριάζεται το σπίτι του. Είναι χαρακτηριστική αυτή η σκοπιμότητα που ανέφερα και πριν. Πραγματικά για να αρπάξουν τα σπίτια από συνάδελφους. Λοιπόν, έχασε μόνο τρεις δόσεις από την πληρωμή του δανείου που είχε, στεγαστικού δανείου, και βρέθηκε λοιπόν σήμερα να αντιμετωπίζει απέναντί του ένα ΦΑΝΤ, λοιπόν την Do Value, να το αρπάξει κυριολεκτικά σούμε το σπίτι. Είναι επίσης χαρακτηριστικό αυτή τη διάθεση και τη πρόθεση, γιατί δεν μιλάμε για πρόθεση διευθέτηση, λοιπόν του δανείου, ότι ενώ έχει ζητήσει ξανά να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποπληρωμή, όπως και πριν, λοιπόν αυτό η απάντηση που πήρε ήταν να του ζητηθεί και 150 ευρώ παραπάνω στη δόση, δηλαδή από 430 να πάει 580 ευρώ το μήνα δόση, και 10.000 πρόστιμο, τα οποία βεβαίως δεν αφαιρούνται από το συνολικό σούμε ποσό. Η μόνη περίπτωση να σώσει ο λαός στα σπίτια του είναι με την ίδια του τη δράση. Γι' αυτό καλούμε σε ξεσηκωμό, σε οργάνωση παντού, καλούμε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτό το φάσμα λοιπόν μπροστά του, να απευθύνεται στα σωματεία, να απευθύνεται στο εργατικό κέντρο και να οργανώνεται ο ίδιος και όλοι γύρω του. Να σημειωθεί ότι στα αιτήματα της κινητοποίησης είναι να σταματήσει κάθε πλειστηριασμός εργατικής λαϊκής κατοικίας, να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και να προστατευτεί με νόμο η λαϊκή κατοικία. Τώρα, Βασίλη, πάμε να δούμε στο Βόλο και στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο τι συνέβη. Ένας γιατρός δέχθηκε επίθεση. Πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο εκτελήχθηκε χθες, όπως έχουμε καταγράψει με το ρεπορτάζ, στο νοσοκομείο του Βόλου και συγκεκριμένα στο τμήμα επιγόντων. Πιο ειδικά, μια ομάδα αποτελούμενη από 10 Ρωμά εισέβαλε, ακούστε, στο τμήμα επιγόντων στο νοσοκομείο του Βόλου και είχαν μαζί τους ένα παιδί που είχε κοπεί, όπως είπαν, στο χέρι του ο χειρουργός, που κάτω από φωνές παρέλευε το χτυπημένο παιδί για να το εξετάσει.
Όταν ενημέρωσε ότι το παιδί έπρεπε να εξεταστεί και από παιδίατρο, δέχθηκε, όπως έχει καταγραφεί, χτύπημα στο κρανίο με κινητό τηλέφωνο. Ευτυχώς, να σημειώσουμε, ο γιατρός είναι καλά στην υγεία του. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το όλο περιστατικό προκαλεί σαφέστατα ερωτηματικά, αλλά και απογοήτευση για την κατάσταση που βρίσκεται γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι συμβαίνει τελικά και κατά ποιες συνθήκες εργάζονται οι εργαζόμενοι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Γιατί δεν είναι και το μοναδικό, έτσι. Ακριβώς, πολλά έχουν συμβεί παρόμοια και τα έχουμε αναδείξει. Σε μια άλλη υπόθεση, πάμε τώρα. Είχαμε ένα σκηνικό φρίκης. Ένας έσερνε δύο σκυλιά που τα είχε δέσει στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς, λέγαμε προηγουμένως για τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με την επίρρεια μέθης όταν οδηγούν κάποιοι και τα σχετικά. Αλλά έχουμε πολλά περιστατικά που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, με εκείνους που δεν φέρονται καλά, βεβαίως στους φίλους μας τα τετράποδα ζωάκια, και δεν υπάρχουν λόγια για να τους χαρακτηρίσεις. Συνελήφθη λοιπόν, μετά την καταγγελία της φιλοζωικής ομάδας Βόλου, ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος, όπως είπες Βάσο, χθες το πρωί έσαιρνε από το αυτοκίνητό του τα ζώα, και πιο ειδικά αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 58χρονο, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Όπως καταγγέλθηκε, σε περιοχή του Βόλου, ο δράστης είχε δέσει συγκεκριμένα τους δύο σκύλους στον προφυλακτήρα εν κινήσει γεωταχή φορτηγού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να σέρνεται και ο δεύτερος να τρέχει πίσω από το όχημα. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.600 ευρώ και βεβαίως οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο άνθρωπος που συνέβη. Θα μιλήσει και η δικαιοσύνη τώρα για τα υπόλοιπα. Και να δούμε τέλος έναν τσαντάκια ή συμμορία τσαντάκιδων που έχουν σκορπίσει τον δρόμο τις τελευταίες μέρες. Το είχαμε καταγράψει με το ρεπορτάζ. Όλα όσα είχαν εκτυλιχθεί τις προηγούμενες ημέρες. Έπεσε στα χέρια της αστυνομίας ο 30χρονο τσαντάκιας. Ένα άτομο λοιπόν, έτσι. Ναι, που είχε σκορπίσει το φόβο σε τρεις γυναίκες όταν είχε περάσει δίπλα τους με το δίκυκλο και τους είχε κλέψει τις τσάντες. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις γυναικών ηλικίας 18, 20 και 83 ετών. Η μία ήταν και αρκετά μεγάλη σε ηλικία, τον οποίο αφαίρεσε τις τσάντες και ο δράστης χρησιμοποίησε δίκυκλη μοτοσικλέτα και δίκυκλο μοτοποδήλατο. Στις 4 Νοεμβρίου έγιναν αυτά συγκεκριμένες ώρες. Συνελήφθη και κατασχέθηκαν μάλιστα από τον άντρα που συνελήφθη τα προαναφερόμενα δύο δίκυκλα οχήματα. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε, Βασίλη, την επικαιρότητα στη Μαγνησία με μια συνάντηση ισορροπτημιστριών της Ελλάδος που έγινε αυτή η συνάντηση. Πανελλαδικού ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. Ακριβώς. Ήταν η συνάντηση ισορροπτημιστριών Ελλάδος με τη συμμετοχή μελών από 24 ομίλους και βεβαίως επιτάπητο στέθηκαν όλα εκείνα τα θέματα που αφορούν στις γυναίκες, τη δράση τους, γενικότερα τη δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί για να αναδεικνύουν και κοινωνικά ζητήματα σε κάθε περίπτωση, σε χαλεπούς καιρούς. Και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικά τα όσα συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση που έγινε για τρεις ημέρες στην πόλη του Βόλου και τις λεπτομέρειες βεβαίως δίνουν οι εκπρόσωποι των ομίλων και των συλλόγων που βρέθηκαν στην πόλη του Βόλου. Εσένα να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Στο Βόλο πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 3, 4 και 5 Νοεμβρίου η ετήσια πανελλήνια συνάντηση Προέδρων, Διευθυντριών και Αναπληρωτριών Διευθυντριών Προγράμματος με την υποστήριξη της Ισορροπτημιστικής Ένωσης Ελλάδας και τη διοργάνωση του πρώτου Ισορροπτημιστικού Ομίλου Βόλου και του Ισορροπτιστικού Ομίλου Βόλου Θέτης. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία συνάντηση ισορροπτημιστριών από όλη την Ελλάδα και κυρίως για την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, καθώς και τον προγραμματισμό δράσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων του Διεθνούς Ισορροπτημισμού, του Διεθνούς Ισορροπτημισμού Ευρώπης και της Ισορροπτημιστικής Ένωσης Ελλάδας. Ο Βόλος επελέγει για τη φετινή συνάντηση με την ευκαιρία μάλιστα συμπληρώσης 60 ετών από την ίδρυση του πρώτου Ισορροπτημιστικού Ομίλου Βόλου, που ήταν ο τέταρτος όμιλος που ιδρύθηκε στην Ελλάδα μετά τον Ιδρυτικό Αθηνών, τον πρώτο όμιλο Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. Απόψε, με αφορμή τα 60 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου Ισορροπτημιστικού Ομίλου Βόλου, τα οποία κλείσαμε στις 20 Οκτωβρίου, αφού η ημερομηνία ίδρυσης του Ισορροπτημιστικού Ομίλου ήταν το 1963, 20 Οκτωβρίου του 1963, η ετήσια συνάντηση των Προέδρων Διευθυντριών Προγράμματος και Αναπληρωτριών Διευθυντριών Προγράμματος, που γίνεται κάθε χρόνο σε κάποια ελληνική πόλη, όπου συναντιόμαστε ισορροπτημίστριες από όλη την Ελλάδα, γίνεται σήμερα εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο. Η σημερινή εκδήλωση είναι συνάντηση, η ετήσια συνάντηση Προέδρων Διευθυντριών και Αναπληρωτριών Διευθυντριών. Συναντιέμαστε όλες οι ισορροπτημίστριες από όλη την Ελλάδα για να καταθέσουμε το έργο μας, απολογισμός έργου, νέες ιδέες, νέες προτάσεις και προγραμματισμός του επόμενου έτους. Με αυτό το που ασχολούμαστε είναι κυρίως με την ενδυνάμωση της γυναίκας, ό,τι αφορά σε σχέση με τη γυναίκα, το παιδί και το περιβάλλον. Προσπαθούμε πάντα να ενισχύσουμε την γυναίκα σε επίπεδο εκπαίδευσης,
Και αυτό που θα πρέπει να πω είναι το ότι η Ένωση δίνει και υποτροφίες σε νέα κορίτσια για μεταπτυχιακά τους ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να εξελιχθούν. Είμαστε στο Βόλο για τη συνάντηση των Προέδρων των Ομίλων και των Διευθυντριών Προγραμμάτων. Σήμερα εδώ και αύριο θα συζητήσουμε τα προγράμματά μας, συναντιόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Θέλω να ευχαριστήσω τις φίλες, όλα τα μέλη των ομίλων του Βόλου, αλλά και όλους εσάς που μας καλοδεχτήκατε, που παρά τις αντίξωες συνθήκες, σήμερα απολαμβάνουμε αυτό το τριήμερο. Θέλω να πω σε όλες τις φίλες και τα μέλη μας του Βόλου, ότι είμαστε κοντά τους, ότι θα βοηθήσουμε με το παραπάνω. Ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποια δράσεις και προγράμματα και θέλω να τις ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, δεδομένου ότι μέσα σε αυτή την δίνη της κακοκαιρίας βρήκαν τον τρόπο και όλα λοιπόν σήμερα είναι τέλεια για αυτή τη συνάντηση. Στο Βόλο πάντως λειτουργούν δύο σωροπτιμιστικοί όμιλοι. Ο πρώτος σωροπτιμιστικός όμιλος Βόλος που ιδρύθηκε το 1963 και ο σωροπτιμιστικός όμιλος Βόλου Θέτης που ιδρύθηκε το 1990. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη των δύο συλλόγων πιστοποιούν τον ενεργό εθελοντισμό σε δράσεις που αφορούν στην ανάδειξη των θεμάτων των γυναικών σε κάθε τομέα που προσδιορίζει την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ανέλυξη. Μάλιστα, πάμε τώρα, Ιωάννα, να δούμε τι γίνεται με ένα από τα μεγάλα ζητήματα των τελευταίων πολλών εβδομάδων, μηνών, να μην πούμε, που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Η ακρίβεια καλπάζει, οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι οι τιμές ανεβαίνουν, περιορίζουν την ίδια ώρα εκείνη τα έξοδά τους, ακόμη και για τα βασικά, ενώ από την κυβέρνηση ανακοινώνονται διαρκώς μέτρα για να μπει ένα φρένο σε αυτές τις επιπτώσεις τις πολύ σοβαρές. Ακριβώς, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης για τη νέα επιταγή ακρίβειας που θα δοθεί σε χιλιάδες δικαιούχους σε ευάλωτα νοικοκυριά, σε συνταξιούχους, σε ανέργους, σε δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, προκειμένου με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν και αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό το επίδομα που θα είναι από 200 μέχρι 250 ευρώ, σύμφωνα με το όσο ανακοίνωσε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα δοθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα με σκοπό να ελαφρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο και εν ώψη των εορτών χιλιάδες νοικοκυριά. Και όπως είπες και εσύ, είναι και το θέμα της ακρίβειας και κυρίως με τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα που χιλιάδες νοικοκυριά διαμαρτύρονται για τις τιμές που έχουν ανέβει. Περισσότερες τώρα λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί μας δίνει ο φοροτεχνικός ο κ. Σπύρος Βαλιώτης. Ιωάννα, πάμε να τον ακούσουμε. Κλειδώνει με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού το επίδομα ακρίβειας, το οποίο θα καταβληθεί ως συνδοματική ενίσχυση μέσα στο Δεκέμβρη σε ειδικές κατηγορίες ευάλωτων νοικοκυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια νέα επιταγή ακρίβειας 200-250 ευρώ, ενώ το εύρος των δικαιούχων θα εξαρτηθεί από την ανάλυση των οριστικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Οκτωβρίου, που θα επεξεργαστεί το Γενικό Λογιστήριο. Με τα σημερινά δεδομένα, το μέτρο αναμένεται να περιλαμβάνει 800.000 οικογένειες με παιδιά, 25.000 δικαιούχου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 182.000 άτομα με αναπηρία και 100.000 μακροχρόνια ανέργους. Έκτακτο επίδομα, το γνωστό σε επιταγή ακρίβειας, αποφασίστηκε τελικά να δοθεί το μήνα Δεκέμβριο. Το ποσό ανέρχεται στα 200-200 που θα χορηγηθεί, είναι 200-250 ευρώ. Χορηγείται στα ευάλωτα νοικοκυριά, σε όσους είναι άνεργοι και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, σε αυτούς που λαμβάνουν το επίδομα αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερήλικων και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Βέβαια, θα χορηγηθεί και στους χαμηλούς συνταξιούχους. Πρόβλεψή μου είναι ότι θα βοηθήσει σε αυτούς που έχουν κάτω από 700 ευρώ το μήνα. Αλλά θα περιμένουμε την οριστική απόφαση, η οποία θα βγει τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, για να δοθεί, για να δουν το ποσό αυτό οι δικαιούχοι γύρω στις 20 με 21 Δεκεμβρίου, για να ενισχυθούν για τις ημέρες των εορτών. Βέβαια, αυτό το ποσό δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Πρέπει να δοθούν άλλες ενισχύσεις, να ελεγχθεί η αγορά για την εσχροκέρδεια και μόνο. Δεν λύνεται το πρόβλημα, βοηθάει κατά κάποιο τρόπο, αλλά τα προβλήματα θα τα δούμε και το 2024, αναμένοντας βέβαια και τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εξετάζει να αυστηροποιηθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της επιταγής ακρίβειας.
Μάλιστα, κλείνοντας, Ιωάννα, να δούμε και στα Τρίκαλα μια κινητοποίηση που είχαμε αγροτών. Τι έγινε? Ακόμη μια διαμαρτυρία αυτή τη φορά στην περιοχή των Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο των Τρικάλων, όπου οι αγρότες με διάφορα πανό, σημαίες και πλακάτε διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο των Τρικάλων, ζητώντας άμεσα να κατευληθούν οι αποζημιώσεις του 100% των καταστροφών που υπέστησαν από τις πλημμύρες, αλλά και να δοθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης που θα ληφθούν. Λένε οι αγρότες την ίδια στιγμή που καλούνται να, που δεν έχουν πάρει ακόμα τις ελάχιστες αποζημιώσεις, καλούνται να καταβάλουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τόσο για τις κατεστραμμένες περιουσίες όσο και για τις παραγωγές τους. Ενώ από πλευράς... Ναι, εκείνοι καλούνται να πληρώσουν κανονικά, να είναι εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά την ίδια ώρα αυτά που περιμένουν για να λάβουν διαρκώς τους έχουν στο περίμενε. Ακριβώς, είναι ελάχιστοι εκείνοι οι αγρότες που έχουν πάρει έστω την ελάχιστη αποζημίωση, την ελάχιστη προκαταβολή μάλλον για τις καταστροφές που υπέστησαν, και είναι εδώ και 2 μήνες που δεν μπορούν να εργαστούν, γιατί πολλοί είναι και αυτοί που αναρωτιούνται ότι αν βάλουν κάποια από τα ποσά που έχουν ήδη στην άκρη για να καλλιεργήσουν, τι θα γίνει στην επόμενη βροχή. Ξέρουν γιατί... πώς θα ζήσουν. Ακριβώς. Αυτό είναι και το λέμε χωρίς υπερβολή. Πραγματικά δεν ξέρουν πώς θα ζήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστώ και εσένα, Ιωάννα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμείς πάμε τώρα σε αυτό το σημείο σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα σε αυτό το σημείο με χαρά να καλωσορίσουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ένα γνώριμο πρόσωπο σε όλους μας, έτσι, σε όλους τους Θεσσαλούς, αλλά τώρα έτσι σε μια πολύ υψηλή θέση και μάλιστα με πολύ μεγάλες καινοτομίες να συμβαίνουν και με τη δική του υπογραφή. Κύριε Παπαστεργίου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, μεγάλη μου χαρά να τα ξαναλέμε. Και δική μας χαρά να τα ξαναπούμε, να τα λέμε εδώ και για τις νέες σας αρμοδιότητες, αλλά και για τις νέες αλλαγές, τις πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει. Τώρα, από όσα πληροφορούμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι έρχεται ο ψηφιακός βοηθός. Σωστά, είναι ένα από τα τελευταία που έχουν ανακοινωθεί. Και τι θα είναι αυτός ο ψηφιακός βοηθός για τον κάθε πολίτη? Στην ουσία είναι η πρώτη υλοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία του πολίτη. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα το κομμάτι αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία του πολίτη σε διάφορους τομείς. Η πιο χαρακτηριστική θα σας έλεγα πως είναι η υγεία, είναι το κομμάτι της εκαθάρισης των συντάξεων με ακόμα πιο συγχρονούς τρόπους, αν και ήδη κάτι τέτοιο από το Υπουργείο Εργασίας υλοποιείται. Είναι το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, είναι και το κομμάτι της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ο ψηφιακός βοηθός λοιπόν είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ένα chatbot όπως λέγονται αυτοί οι ψηφιακοί βοηθοί, στους οποίους δεν χρειάζεται να ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο ψάχνεις από το ελληνικό δημόσιο, απλά το γράφεις περιφραστικά. Θέλω για παράδειγμα να δω αν δικαιούμαι το North Avia Pass. Θέλω να πουλήσω το αυτοκίνητό μου. Θέλω να γράψω το παιδί μου σε ένα παιδικό σταθμό. Και ο ψηφιακός βοηθός ψάχνει όλες τις διαδικασίες του gov.gr και σου απαντά με ακρίβεια για τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσεις. Θα έχουν να κάνουν τα ερωτήματα στη συναλλαγή μας, όχι μόνο με το δημόσιο δηλαδή, λέτε, γιατί αν αναζητήσω πώς να πουλήσω το αυτοκίνητό μου, τι θα μου απαντήσει, πώς μπορώ και τι να κάνω? Για το τι διαδικασία απαιτείται να ακολουθηθεί σε επίπεδο, συναλλαγής και υπεύθυνων δηλώσεων, προκειμένου αυτό να γίνει. Είναι και αυτή μια διαδικασία η οποία προβλέπεται και υπάρχει στο gov.gr. Σκοπός είναι αυτό να αποτελέσει το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι το να αρχίσει να απαντά γενικότερα. Φανταστείτε ένα ChatGPT γενικώς για το ελληνικό δημόσιο. Και το τρίτο κομμάτι, αμέσως μετά μέσα στο 24, είναι στο να αρχίσει πλέον να ασχολείται με τα ανοιχτά δεδομένα του δημοσίου. Πολύ μεγαλύτερη δουλειά από έναν απλό ψηφιακό βοηθό, αλλά αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ήρθε με καθοδήγηση και γνώση, χάρη στην επιτροπή αυτών των ειδικών, να μπει στη ζωή μας και να την κάνει ακόμη πιο εύκολη. Πότε θα το δούμε αυτό να υλοποιείται πιλωτικά? Γιατί φαντάζομαι... Μέσα στο Νοέμβριο. Πιλωτικά. Μέσα στο Νοέμβριο και όλες. Σε κανονική λειτουργία θα μπει μέσα στο Νοέμβριο, απαντώντας πρώτα για τις διαδικασίες που περιγράφονται και σήμερα υλοποιούνται ως ψηφιακές υπηρεσίες
στο gov.gr και αμέσως μετά, μέσα στο 24 πλέον, θα αρχίσει να ανοίγει τη βαντάλια των υπηρεσιών που θα δίνει στους πολίτες. Θέλετε να μας εξηγήσετε πιο απλά, δηλαδή, πώς θα συναντούμε αυτόν τον ψηφιακό βοηθό? Θα μπαίνουμε στην πλατφόρμα κάθε Υπουργείου που μας αφορά το θέμα? Στο gov.gr, όπως αυτό υπάρχει ως μια σελίδα του διαδικτύου ή όπως αυτό υπάρχει ως εφαρμογή στο κινητό μας, θα υπάρχει εμφανής η σύνδεση, το σημείο στο οποίο θα πατάμε και θα ανοίγουμε τον ψηφιακό βοηθό. Και από εκεί πέρα όλα θα γίνονται πολύ πιο απλά. Σκεφτείτε ότι δεν θα χρειάζεται πιθανώς ούτε καν να περιγράψουμε πληκτρολογώντας αυτό το οποίο θέλουμε. Μία απλή φωνητική περιγραφή μετατρέπει τη φωνή μας. Θα μπορούμε να και τη φωνή λοιπόν και να κατανοεί την ερώτηση και να δίνει την απάντηση. Επειδή τώρα με την πλατφόρμα ψηφιακής διακυβέρνησης, με την πλατφόρμα gov.gr, δεν ξέρω κι εσείς, θέλω να μας πείτε, έχουν εξοικειωθεί οι περισσότεροι πολίτες? Γιατί δεν είναι όλοι οι συμπολίτες μας που ασχολούνται με την τεχνολογία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μπορούν όλοι να κάνουν χρήση αυτής της πλατφόρμας? Αυτό ακριβώς το πρόβλημα πρέπει να λύσει. Το πρόβλημα που πλέον βλέπουμε στο gov.gr των 1.600 ψηφιακών υπηρεσιών είναι πως το πιο πιθανό είναι να υπάρχει αυτό το οποίο θέλεις, να έχει ψηφιοποιηθεί. Γιατί η ψηφιοποίηση ξεκίνησε την προηγούμενη τετραετία από τις πιο δημοφιλείς, αν θέλετε, διεργασίες και διεπαφές των πολιτών με το κράτος. Το δύσκολο πλέον είναι, επειδή κάθε δεύτερη μέρα σχεδόν ανεβάζουμε μία νέα υπηρεσία, πρώτον να ξέρεις αν αυτό υπάρχει και δεύτερον να το βρεις. Γι' αυτό λοιπόν έχει το ψηφιακός βοηθός, έτσι ώστε ακόμα και αν δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις, δεν ξέρεις να το περιγράψεις ακριβώς, να σε βοηθήσει να το βρεις, χωρίς να έχεις καμία ιδιαίτερη γνώση πληροφορικής, απλά πατώντας το μικροφωνάκι για να μπορέσεις να εκφωνήσεις αυτό το οποίο θέλεις. Μάλιστα. Είναι 600 ήδη δηλαδή υπηρεσίες, λέτε, που παρέχονται ηλεκτρονικά? Είναι 1.600. 1.600 υπηρεσίες πια. Και απομένουν και άλλες. Δηλαδή έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και για άλλες υπηρεσίες. Έχουμε αρκετό δρόμο, αλλά το ζητούμενο πλέον είναι να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη και έρχομαι λίγο στο κομμάτι του wallet. Το wallet είναι το πορτοφόλι, αν θέλετε, το ψηφιακό μας πορτοφόλι, το οποίο σήμερα έχει την ταυτότητά μας, το δίπλωμα οδήγησης, για την Αθήνα έχει και τους άδειες εισόδου στο δακτύλιο, έχει την κάρτα της ΔΥΠΑ. Θα πρέπει πλέον το wallet να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αν το καλοσκεφτούμε, δεν υπάρχει λόγος να εκδίδουμε ένα πιστοποιητικό, να το εκδίδει ένας φορέας του δημοσίου, προκειμένου αυτό το πιστοποιητικό, είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε σε ψηφιακή μορφή, να το πάμε ή να το στείλουμε σε έναν άλλο φορέα του δημοσίου. Το wallet λοιπόν θα έρθει να αντικαταστήσει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, όταν πλέον ένας άλλος φορέας του δημοσίου ζητάει να μας γράψει, να γράψει το παιδί μας στον παιδικό σταθμό, τα στοιχεία που χρειάζεται να μην τα πάρει είτε σε ένα φάκελο σε φυσική μορφή, ούτε καν να τα στείλουμε εμείς σε ένα PDF αρχείο, όλα αυτά να τα πάρει ζητώντας την άδειά μας μέσω κατευθείαν του wallet, μέσω δηλαδή της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το δείτε άμεσα, δηλαδή το να μπορούμε πλέον απλά αποδεχόμενοι τα στοιχεία μας να δοθούν σε ένα συγκεκριμένο φορέα του δημοσίου για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όλα αυτά, κύριε Παπαστεργίου, διαπερνούν και το κομμάτι των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, ή έχουν να κάνουν μόνο με την συναλλαγή πολίτη ατομικά με το δημόσιο? Δηλαδή, μπορεί μια υπηρεσία να εισέλθει στην πλατφόρμα και να δει όλα τα βήματα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολλά. Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει μια καινούργια επιχείρηση, ή αν θέλει να προχωρήσει σε βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης, ή αν θέλει να αναζητήσει κάποια προγράμματα, γνωρίζουμε όλοι ότι τα βήματα που πρέπει να κάνει είναι πολλά, σε πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και πολλές φορές κιόλας εγκαταλείπει, γιατί ίσως δεν έχει τη δυνατότητα και τη γνώση. Αυτό συμβάλλει στις επιχειρήσεις, αυτό το... Υπάρχουν δύο μεγάλες αλήθειες στο ΣΕΒΕΤΟ. Το πρώτο είναι ότι πολλές φορές πάμε και ψηφιοποιούμε υφιστάμενες διαδικασίες, οι οποίες μάλλον είναι περιττές, γιατί πολλές από αυτές σχεδιάστηκαν σε εποχές που δεν υπήρχε μηχανογράφηση, τότε έτσι λεγόταν, δεν υπήρχε ψηφιοποίηση. Και το άλλο κομμάτι είναι πως έχουν γίνει πολλά βήματα στις διεπαφές για τον ιδιώτη, όχι τόσο για τις επιχειρήσεις. Το καλό λοιπόν νέο, όπως συμφωνήθηκε και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, είναι πως μέχρι τα τέλη Γενάρη του 2024. Θα μπορούν και οι επιχειρήσεις να κάνουν αυτό το οποίο σήμερα γίνεται με τους πολίτες. Δηλαδή, αν ένας πολίτης σήμερα πάει στην τράπεζα, υπάρχει η διεπαφή, οπότε η τράπεζα μπορεί να αντλήσει κατευθείαν τα στοιχεία του πολίτη, χωρίς να χρειαστεί αυτός να αποδείξει την ιδιότητά του. Mm-hmm. Το ίδιο θα γίνει μέχρι τέλος του Γενάρη 2024 και με τις υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες λέγονται KY, Know Your Customer, KYC, Know Your Business, KYB. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, η διαλειτουργικότητα
μέχρι τέλη του Γενάρη του 2024 θα υπάρχει και για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε τουλάχιστον στις καθημερινές συναλλαγές να γίνονται πολύ πιο εύκολα. Σήμερα, μάλιστα, είχα παράπονο από έναν φίλο, ο οποίος μου έλεγε ότι πήγα στην τράπεζα να ανοίξω λογαριασμό και μου ζήτησαν ένα σκασμό χαρτιά, τα οποία δεν μπορώ να τα βγάλω ψηφιακά ή μπορώ να τα βγάλω, αλλά παρόλα αυτά θα χάσω μια μέρα ακόμα και για την ψηφιακή, αν θέλετε, δουλειά που απαιτείται για να βγάλω όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Άρα, λίγη υπομονή. Στις αρχές του 24 και αυτό το κομμάτι θα γίνει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται, μας λέτε, και για τις επιχειρήσεις όλο αυτό. Όλη αυτή η βοήθεια. Τώρα, σας τηλεφωνούν και σας λένε τι άλλο προτείνουν για να μπει σε αυτή την πλατφόρμα την ψηφιακή. Όχι μόνο με το τηλέφωνο μπροστά μου, σήμερα έτυχε να είναι νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky. Και πήρα μαζί μου μια σειρά από δεκάδες ερωτήματα, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα που έχω. Ας πούμε, τυχαία τώρα. Είναι αυτό που με ρωτήσετε για τις τράπεζες και κατά πόσο και πόσο γρήγορα θα μπορούν, ας πούμε, οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις να έχουν πιο γρήγορες συναλλαγές. Λοιπόν, για μας αυτό είναι φοβερή τροφή. Είναι φοβερή πληροφορία, γιατί ξέρετε, ο διάβολος στις λεπτομέρειες κρύβεται στην ψηφιοποίηση. Για παράδειγμα, η νέα ψηφιακή ταυτότητα υπάρχει και θα έπρεπε να χρησιμοποιείται οριζόντια στον ελληνικό δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάντα φύλακες άρνησης χρήσης, ας πούμε, αυτών των ευκολιών στο δημόσιο. Άρα, εμείς τι θέλουμε, τη συνεργασία και των πολιτών σε ιδέες που έχουν, σε διαδικασίες που τους ταλαιπωρούν, σε σημεία στα οποία δεν έγινε η δουλειά ψηφιακά όπως έπρεπε να γίνει, προκειμένου να γίνει μέρα με τη μέρα ακόμα πιο χρηστική, ακόμα πιο βολική, ακόμα πιο αποτελεσματική η ψηφιακή διακυβέρνηση. Πάντως, είναι όσοι έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα gov.gr για την έκδοση ενός πιστοποιητικού ή κάποια άλλη υπηρεσία, είναι πραγματικά αυτό που λέμε με ένα κλικ έχεις μπροστά σου αυτό που θέλεις. Δηλαδή, είναι ο χρόνος μηδενικός στο να βρεις και να αναζητήσεις κάτι που θα χρειαστείς. Αλλά... αυτό λίγο ανάποδα. Για ποιο λόγο να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό, για να το πάμε συνήθως σε μία άλλη δημόσια υπηρεσία, ναι, σε κάποιο ιδιωτικό φορέα. Δεν θα χρειαστεί πλέον να κάνουμε ούτε καν αυτό το βήμα. Μάλιστα. Απλά την άδειά μας για να χρησιμοποιήσει αυτός ο φορέας για αυτή τη συγκεκριμένη αίτηση που έχουμε κάνει ή δουλειά που θέλουμε να κάνουμε, συνεννούμε αυτό να γίνει και δεν στέλνουμε τίποτα, δεν μπαίνουμε καν στον ΚΑΒ για να εκδώσουμε οποιοδήποτε πιστοποιητικό. Περνάμε λοιπόν σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι να εκδίδουμε έστω ηλεκτρονικά τα έγγραφα και να τα στέλνουμε στην υπηρεσία που τα ζητά για να μπουν σε ένα άλλο φάκελο. Απλά δίνουμε εμείς το OK και αναλαμβάνει ψηφιακά η υπηρεσία που θα χρειαστεί όλα τα έγγραφά μας να το κάνει αυτό με τη δική μας συγκατάθεση. Γιατί η προηγούμενη τετραετία ήταν μια τετραετία που έπρεπε πλέον να αρχίσουμε να ανοίγουμε τις βάσεις δεδομένων. Υπήρχαν κλειστές βάσεις δεδομένων και κάθε φορέα του δημοσίου θεωρούσε πως δεν έχει καμία υποχρέωση να διαλειτουργεί με το υπόλοιπο κράτος. Η δουλειά που έγινε από τον Κυριάκο Πιερακάκη και την ομάδα του ήταν αυτή ακριβώς, ότι κατάφερε και άνοιξε τα συστήματα και πλέον τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους. Από την ώρα που τα συστήματα μιλάνε όλο και περισσότερο μεταξύ τους, δεν υπάρχει λόγος, στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον, να πάμε ακόμα και στην έκδοση ενός ψηφιακού, αλλά κατά τα άλλα πιστοποιητικού. Τώρα, όλα αυτά εδώ που συζητάμε και εσείς περιγράφετε, για να πάμε και λίγο σε όσα συμβαίνουν σήμερα στη Θεσσαλία, γιατί εσείς προερχόμενος από τη Θεσσαλία είστε και καμία επαφή δεν έχετε χάσει με την περιοχή σας. Τώρα, για παράδειγμα, με τις τόσες μεγάλες καταστροφές, με τις τόσες επιχειρήσεις που πρέπει αλλού να κάνουν τη μία αίτηση, αλλού να ζητήσουν να έρθει ένα κλιμάκιο, με τους παραγωγούς συμβαίνει το ίδιο. Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, με τις κατοικίες που έχουν πληγεί το ίδιο, ιδιοκτήτες κατοικιών, αίτηση σε άλλη υπηρεσία, έτοιμα σε μια άλλη διαφορετική. Αυτό κάποια στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί, αυτός ο συντονισμός ο ψηφιακός, να εφαρμοστεί και σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε οι συμπολίτες μας, που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν όσα αντιμετωπίζουν καθημερινά δύσκολα, να μην έχουν και αυτή τη γραφειοκρατία μπροστά τους να αντιμετωπίσουν. Όχι απλά δεν έχω χάσει την επαφή με τη Θεσσαλία, αλλά το σπίτι μου και η οικογένειά μου παραμένουν στη Θεσσαλία. Σήμερα στη Θεσσαλία ξύπνησα για να έρθω στην Αθήνα. Λοιπόν, και αυτή η πολύ μεγάλη καταστροφή, από την άλλη, δημιουργεί τροφή για καινούργια πράγματα όντως. Τι είδαμε, πρώτον, ότι σε κάποιες περιπτώσεις η έλλειψη σωστών στοιχείων καθυστέρησε πληρωμές, οι οποίες συνεχίσουν και τρέχουν και ο Χρήστος ο Τριαντόπουλος την ώρα αυτή κάνει πραγματικά αγώνα καθημερινά για να μπορέσουν και περισσότερα επιδόματα αυτά για την στεγαστική αρρωγή ή για την βασική πρώτη αρρωγή. Το δεύτερο, το οποίο πραγματικά πλέον μπορεί και θα υλοποιηθεί, ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί ποτέ και να μην ξαναδούμε ποτέ
τέτοιες καταστάσεις, αλλά φοβάμαι πως πρέπει να προετοιμάσουμε και τη Θεσσαλία και τη ζωή μας και τις υποδομές μας για πιο ακραία φαινόμενα, είναι τουλάχιστον το να ξέρει ο πολίτης και να έχει μία αναφορά για το που βρίσκεται το αίτημά του. Δηλαδή, έχω κάνει την αίτησή μου, το να υπάρχει αυτό το σμετράκινγκ, δηλαδή η ιχνηλάτηση, αν θέλετε, ότι το αίτημά μου έχει βγει και δεν προχώρησε γιατί υπήρχε λάθος IBAN. Ή δεν προχώρησε γιατί υπήρχε ένα λάθος στοιχείο, ξέρω, στη φορολογική μου δήλωση. Άρα, το να προσαρμόσουμε, παρότι με το Υπουργείο και με τον κ. Τριαντόπουλο δουλεύουμε μαζί τις περισσότερες από τις πλατφόρμες που υλοποιούνται σήμερα για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας, το να μπορέσουμε να κάνουμε πιο έξυπνα συστήματα, έτσι ώστε και ο πολίτης να μην κοιτάζει με αγωνία κάθε Τρίτη και Παρασκευή το απόγευμα να δει αν τελικά μπήκε ή δεν μπήκε η επιδότηση και να έχει άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση για το τι πρέπει να γίνει. Είναι πράγμα το οποίο θέλω να βελτιστοποιήσει όπως και θα συμφωνήσω πολύ. Στο κομμάτι τέλος της πολιτικής προστασίας, το δικό σας Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πώς έρχεται να κουμπώσει, τι περιμένουμε εκεί να αλλάξει? Έρχεται ως βραχίωνας, αν θέλετε, και τεχνικός σύμβουλος που του πιο αρμόδιου Υπουργείου, που είναι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σε θέματα νέων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, πριν 2 εβδομάδες, δοκιμάσαμε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, δηλαδή 2 διαφορετικά συστήματα, 2 διαφορετικών τεχνολογιών και εταιριών, οι οποίες ήρθαν και μας είπαν ότι εμείς έχουμε αναπτύξει πλέον τεχνολογίες και με τεχνητή νοημοσύνη για το κομμάτι των πυρκαγιών. Αντίστοιχα, υπάρχουν λύσεις σε επίπεδο έγκαιρης πρόγνωσης και για τις πλημμύρες. Τι κάνει το σύστημα αυτό λοιπόν, σε ένα ψηλό σημείο, σε μια φυστάμενη κεραία κινητής τηλεφωνίας ή ένα μεταδότη τηλεόρασης, σκανάρει γύρω-γύρω την περιοχή εποπτείας σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων, άρα έχουμε 10 μέτρα διάμετρο γύρω μας να ελέγξουμε την περιοχή, και αν εντοπίσει κάποιο καπνό, δεν χρειάζεται να ξεσπάσει φωτιά και να μεγαλώσει. Μόνο και μόνο με την ύπαρξη καπνού μπορεί να μας ειδοποιήσει με ακρίβεια ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει πιθανή αιστεία φωτιάς. Σκεφτείτε ότι το τοποθετήσουμε στην Πεντέλη και μέσα σε περίπου 1 λεπτό, πόσο ακριβώς, όχι 2, σε 1 λεπτό, κατάφερε να εντοπίσει ένα καπνογόνο το οποίο μόλις είχαμε ανάψει σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Και μάλιστα είναι τόσο ευφυή τα συστήματα αυτά, τα οποία μπορούμε να αντιληφθούμε αν αυτός ο καπνός είναι υδραπνή από ένα σύννεφο το οποίο βρίσκεται εκεί πέρα, αν είναι σκόνη από έναν βασικό αγροτικό δρόμο γιατί πέρασε ένα φορτηγό, είναι όντως μικροσωματίδιο καπνού, οπότε πρέπει να ειδοποιήσουμε την πυροσβεστική. Αυτό θα τεχνολογικά... το καλοκαίρι που έρχεται δηλαδή, για τις, σχετικά με τις πυρκαγιές. Εμείς ως Υπουργείο ασχολούμαι με το τεχνικό σκέλος, θεωρούμε πως οι λύσεις αυτές είναι εξαιρετικά επαρκείς. Από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θα γίνει και μια συνάντηση το αμέσως προσεχές διάστημα. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι λύσεις σε κάποια σημεία που είναι απομακρυσμένα, δεν έχει νόημα να το βάλουμε σε μια περιοχή από την οποία περνάει καθημερινά κόσμος και άρα θα δει και θα εντοπίσει την πυρκαγιά, να εντοπιστούν αυτά τα σημεία και πλέον να προχωρήσουμε με χρήματα τα οποία υπάρχουν και είναι εξασφαλισμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και στην προμήθεια αντίστοιχων συστημάτων. Τώρα, είστε ικανοποιημένος τέλος με τους ρυθμούς που προχωρούν αυτές οι νέες εφαρμογές? Γιατί από τη στιγμή που κάποιος θα σκεφτεί κάτι, μέχρι να, η σκέψη να μετουσιωθεί σε πράξη, φανταζόμαστε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε πολύ γοργά από τη στιγμή που κάτι ανακοινώνεται, υλοποιείται κιόλας. Πρέπει, νομίζω, η ερώτηση να είναι κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες από εμάς και από τους ρυθμούς που παράγουμε την ώρα αυτή έργο. Και θα πρέπει αυτό να έχουμε στο μυαλό μας, την επιτακτικότητα των εποχών. Δηλαδή, θα πρέπει το καλοκαίρι να έχουμε και τα συστήματα αυτά εγκατεστημένα, τουλάχιστον σε μια πρώτη μορφή, σε τα πολύ πιο επικίνδυνα σημεία, και την πλατφόρμα για τα καθάριστα οικόπεδα, την οποία τρέχουμε ως Υπουργείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά και πολλές άλλες λύσεις, οι οποίες θα κάνουν τη ζωή των πολιτών μας πιο εύκολη. Τα 2 πρώτα νομοσχέδια που βάλαμε έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια και το αίσθημα πραγματικά ασφάλειας, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και το κτηματολόγιο. Σήμερα επίσης ορκίσαμε και τον προϊστάμενο μαζί μας 9 του κτηματολογίου για την Θεσσαλία. Άρα να πάμε πλέον βήμα-βήμα και να δίνουμε καθημερινά λύσεις, γιατί η τεχνολογία αυτό το χαρακτηριστικό έχει. Μπορεί γρήγορα να ανακουφίσει, μπορεί γρήγορα να δώσει λύσεις. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και αυτοί οι χρήστες να φαίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς σε ένα ακόμη πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα. Πάμε να δούμε μία δικαστική απόφαση που έχει να κάνει με πληστηριασμό ακινήτου ή ακινήτων και είναι μία από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις που έρχονται να ανατρέψουν τα δεδικασμένα, όπως λένε και οι νομικοί. Είναι εδώ μαζί μας ο Βολιώτης δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Πλιάτσικας. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ήσασταν εσείς που χειριστήκατε μία υπόθεση ακινήτου ή ακινήτων που βγήκαν σε πληστηριασμό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όχι μία μόνο υπόθεση, αρκετές υποθέσεις και επιχειρηματιών και ιδιωτών, όπου έρχονται πλέον να δώσουν μια νέα ελπίδα, θα έλεγα, στους διανεολήπτες και στους οφειλέτες. Καθώς με την απόφαση την 1η του 2023 του Αρείου Πάγου έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι πλέον τα funds μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ότι πλέον τα δικαστήρια είναι χαμένα για τους οφειλέτες, ότι δεν έχουν πλέον καμία ελπίδα. Ναι, μετά από αυτή την απόφαση υπήρχε ένα βαρύ κλίμα, είναι αλήθεια. Αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν ένα τυπικό νομικό ζήτημα που επιλύθηκε. Κατά πόσον οι εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες εκπροσωπούν τα ξένα funds, μπορούσαν να ασκούν διαδικαστικές πράξεις ενώπιον των δικαστηρίων. Ναι. Το ανώτατο δικαστήριο Άριος Πάγος το έκρινε ότι μπορούσε να γίνει αυτό, ναι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι. Μιλάμε για τις εταιρείες που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια. Ακριβώς. Δεν είναι τράπεζες. Και αυτές εκπροσωπούνται εδώ από την Dovalio, την Indrum, τη Cepal, που είναι οι κυριότερες εταιρείες διαχείρισης αυτών των δανείων, mm-hmm, για λογαριασμό των ξένων funds. Mm-hmm. Επομένως, yeah, τότε έλεγε ο Άριος Πάγος μπορούν να προχωρήσουν κανονικά τις διαδικασίες του πληστηριασμού. Αυτό είναι όμως ένα τυπικό νομικό ζήτημα όσον αφορά την νομοποίηση των εταιρεών αυτών ενώπιον των δικαστηρίων. Είναι όμως ένα διαφορετικό ζήτημα το ότι πηγαίνω στο δικαστήριο με τα σωστά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι εγώ διαχειρίζομαι αφενός αυτό το κόκκινο δάνειο και ποιο είναι και το ποσό της απέτησης, το πραγματικό. Και όχι με τις παράνομες ή με τις μη νόμιμες, θα το πω καλύτερα, χρεώσεις που γίνονται σε funds. Υπήρχαν παραδείγματα που βλέπαμε ότι 31 δωδεκάτου η οφειλή ήταν 55.000 και πρώτου πρώτου πήγαινε στις 69.000. Πραγματικό παράδειγμα, χωρίς καμία αιτιολογία. Αν αυτά είναι τόκοι, αν είναι πανωτόγια, αν είναι έξοδα ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά πλέον τα δικαστήρια και του Βόλου αλλά και της υπόλοιπης χώρας τα αναγνωρίζουν. Και αν δεν υπάρχει το σωστό έγγραφο από την πλευρά της εταιρείας διαχείρισης, από την πλευρά του Fund, προκειμένου να αποδείξει και το πραγματικό και το αληθές της απέτησης, τα δικαστήρια απορρίπτουν τις διαταγές πληρωμής και τις ακυρώνουν. Ναι, γιατί πριν φτάσουν στα δικαστήρια οι οφειλέτες και κριθεί όλο αυτό από την δικαιοσύνη, και οι ίδιοι οφειλέτες αλλά και μέσω των νομικών του συμβούλων αναζητούν από αυτές τις εταιρείες έγγραφα για το ποιο είναι το ύψος της οφειλής. Σωστά. Σωστά. Μετά την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα από τις εταιρείες αυτές με έμεσες απειλές, με πιέσεις ότι πλέον κερδίσαμε όλα τα δικαστήρια, ο Άριος Πάγος μας δικαίωσε. Έλα να κάνεις μια ρύθμιση δυσμηνής για τον οφειλέτη με τους όρους που επέβαλε το Fund. Κάνε μας μια εκποίηση απευθείας εκχώρησης του ακινήτου, αν ήταν ένα καλό ακίνητο. Και γενικά υπήρχε μια άποψη και είχε περάσει και στον κόσμο ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάνω δικαστήρια, αφού τους δικαίωσε ο Άριος Πάγος, άρα θα χάσω όλα τα δικαστήρια σε όποιον δικηγόρο και να απευθυνθώ. Αυτό ήταν μια λάθος νοοτροπία που πέρασε και από τις εταιρείες διαχείρισης και από κάποια μνημεία, κυρίως της Αθήνας, το οποίο όμως ήταν μια εσφαλμένη εντύπωση. Διότι είναι άλλο το νομικό ζήτημα του ότι μπορώ να πάω στο δικαστήριο και άλλο πηγαίνω στο δικαστήριο, αλλά πώς αποδεικνύω ότι το συγκεκριμένο δάνειο για το οποίο εγώ σου εκδίδω μια διαταγή πληρωμής ή προβαίνω σε κατάσχεση του ακινήτου σου, ότι όντως το διαχειρίζομαι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον για τους διανοιολήπτες, οι περισσότερες εταιρείες αυτές δεν μπορούν να αποδείξουν ότι διαχειρίζονται αυτό το δάνειο. Τα δάνεια αυτά έχουν εκχωρηθεί ή έχουν αγοραστεί από τα funds από τις ελληνικές τράπεζες και στη συνέχεια τα δίνουν να διαχειρίζονται οι κατατόπους εδώ εταιρείες, η Dovalio, η Indrum, η Cepal κτλ. Και τι τους λείπουν δηλαδή τα έγγραφα? Ακριβώς. Υπάρχει ένα γενικό έγγραφο που λέει ότι το ξένο fund, το Μέξικο 2, το Μάλτα 1, έχουν κάποιες περίεργες ονομασίες, ότι εξοδοτώ τη συγκεκριμένη εταιρεία να διαχειρίζεται το δάνειο. Χωρίς περαιτέρω στοιχεία. Χωρίς ποια είναι η σύμβαση του δανείου, ποιο είναι το ποσό, ποιο είναι ο οφειλέτης, ποια είναι τα στοιχεία του οφειλέτη. Άρα μας λέτε ότι το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό είναι στον αέρα. Δεν μπορεί ακριβώς να διαχειριστεί η ξένη ακριβώς εταιρεία. Ακριβώς. Δεν μπορεί η ελληνική εταιρεία εδώ που εκπροσωπεί το ξένο fund ότι διαχειρίζεται το συγκεκριμένο δάνειο. Και αυτό ευτυχώς από την πλειονότητα των δικαστηρίων αναγνωρίζεται. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι που μπορεί να κυρωθεί μια διαταγή πληρωμής ή ένας πληστηριασμός, όπως παράνομες χρεώσεις, μη νόμιμες χρεώσεις, επιβολή παράνομων τόκων και άλλοι λόγοι νομικοί, αλλά οι βασικοί πλέον που επικρατούν στα δικαστήρια είναι ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση των εταιριών αυτών διαχείρισης, του services όπως λέμε, ότι μπορούν αυτοί να εκπροσωπούν νόμιμα τα funds και να αποδεικνύουν ότι όντως διαχειρίζονται ένα συγκεκριμένο δάνειο. Γιατί εσείς μπορεί να έχετε τρία δάνεια σε μία τράπεζα,
Πάει η εταιρεία στο δικαστήριο και λέει: η κυρία Τάδε μου χρωστάει αυτό το δάνειο. Ποιο δάνειο, ποιος αριθμός σύμβασης, ποια η πραγματική οφειλή, από πού προκύπτει. Όλα αυτά τα έγγραφα δυστυχώς δεν προσκομίζονται στα δικαστήρια. Λείπουν ακόμη και οι συμβάσεις. Δηλαδή, λείπουν ακόμα και οι συμβάσεις. Μάλιστα. Και υπάρχει, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχει και μεγάλη δυσκολία στην επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Προσωπικά, εγώ προσπαθώ εδώ και 2 μήνες. Υπάρχει πελάτης μου, εντολέας μου, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάσει, να πουλήσει ένα κίνητο γύρω στις 50.000 και να δώσει αυτά τα χρήματα στην εταιρεία προκειμένου να μειωθεί η απέτησή του και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε στείλει email, έχουμε στείλει εξώδικα, έχουμε στείλει εξοδοτήσεις, έχουμε στείλει όλα τα έγγραφα που θέλανε και δυστυχώς δεν έχουμε καμία απάντηση. Δεν υποτίθεται ότι είχαν ληφθεί μέτρα για όλα αυτά, ώστε υπάρχει ένα νομοσχέδιο που είναι υποψήφιση τις επόμενες ημέρες, το οποίο θεωρητικά λύνει όλα αυτά, αλλά από τη θεωρία στην πράξη υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, εσείς στις δικαστικές αίθουσες βρεθήκατε ως δικηγόρος δανειοληπτών απέναντι σε απαιτήσεις ξένων Ακριβώς. εταιριών που διαχειρίζονται δάνεια. Θέλετε να μας πείτε τι έκρινε σε αυτές τις υποθέσεις, για να καταλάβουν περισσότερο και όσοι μας παρακολουθούν, τι έκρινε το δικαστήριο? Δηλαδή, αυτό ήταν το βασικό στοιχείο, ότι δεν είχαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα στα χέρια τους? Ακριβώς. Συνήθως, όταν ένας δικηγόρος, ένας συνάδελφος κάνει μια ανακοπή, επικαλείται 6, 7, 8 λόγους. Το δικαστήριο, εφόσον κάνει τον ένα λόγο δεκτό, δεν εξετάζει τους υπόλοιπους, διότι θεωρείται ότι το δικαίωμά σου έχει ικανοποιηθεί. Mm-hmm. Συνήθως τα δικαστήρια εξετάζουν τον πρώτο λόγο που προβάλλουμε κι εμείς, που είναι ακριβώς η έλλειψη των νομιμοποιητικών εγγράφων. Mm-hmm. Από τη στιγμή που λείπουν αυτά τα νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν αποδεικνύεται ούτε η διαχείριση, η εξοδότηση για τη διαχείριση της οφειλής, ούτε και το πραγματικό ύψος της οφειλής, από εκεί πέρα το δικαστήριο κάνει δεκτό το λόγο και προβαίνει στην ανακοπή της ζητητικής πληρωμής ή τα ακυρώνει τον πληστηριασμό. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, διαπιστώνετε ότι πολλές από τις ξένες εταιρείες δεν έχουν αυτά τα έγγραφα? Γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι καμία δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα έγγραφα αυτά λείπουν. Όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με τις αποφάσεις αυτές, για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, δεν γίνεται ούτε κάποια διαγραφή του χρέους, ούτε απαλλάσσονται οι δανειολήπτες. Αν όμως έχεις μια τέτοια κερδισμένη απόφαση, έχοντας ακυρώσει μια διαταγή πληρωμής ή έναν πληστηριασμό, έχεις ένα σημαντικό διαπραγματευτικό άτομο στα χέρια σου, να διαπραγματευτείς με τις εταιρείες αυτές, για να πετύχεις ένα καλύτερο κούρεμα της οφειλής σου και ένα καλύτερο διακανονισμό. Αυτό είναι το βασικό που κερδίζεις από αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Και φυσικά να μην πληρώσεις αυτά που ζητάνε χωρίς νόμιμες αιτίες οι εταιρείες αυτές. Μα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι και δανειολήπτες που ήθελαν να βάλουν σε τάξη, να ρυθμίσουν το χρέος τους. Οι περισσότεροι από αυτούς όντως θέλουν, επιθυμούν να ρυθμίσουν το χρέος τους, δεν θέλουν να χρωστάνε, θέλουν να ρυθμίσουν για να επανέλθουν και στη ζωή τους, να διατηρήσουν και την επιχείρησή τους και την ακίνητη υπηρεσία που έχουν φτιάξει. Αλλά δυστυχώς υπάρχει από την απέναντι πλευρά και μία έλλειψη επικοινωνίας και μία έλλειψη κατανόησης. Διότι μία οφειλή που ήταν 50.000 μπορεί να έχει φτάσει σήμερα 100, χωρίς νόμιμη αιτία. Δεν προβαίνει σαν κούρεμα ανάλογα με το τι πραγματικά οφείλει ο δανειολήπτης, προκειμένου να ρυθμίσει το πραγματικό ποσό οφειλής, ναι, και όχι το ποσό που το φαντ θεωρεί ότι το οφείλει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και ίσως με το καινούργιο νομοσχέδιο να μπορέσει σε αυτό να επιληθεί κάποια στιγμή. Σε αυτή τη θετική έκβαση για τους δανειολήπτες, να μην βγει δηλαδή το ακίνητό του σε πληστηριασμό, φτάσατε μέσω της διαδικασίας της ανακοπής. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ξεκινά δηλαδή για τους δανειολήπτες, τους συγκεκριμένους ή άλλους, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι να αναζητήσετε γιατί εκτινάχθηκε η οφειλή τους? Γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτό ακούμε από δανειολήπτες. Κοιτάξτε, η οφειλή εκτινάχθηκε για 2 λόγους. Πρώτον, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η οικονομική κρίση που επηρέασε πάρα πολλούς επιχειρηματίες από το 2015 και μετά. Και σε κάποιες περιπτώσεις η πανδημία του COVID-19 επηρέασε επίσης πάρα πολύ. Αλλά εσείς μιλάτε και για υπέρμετρες αυξήσεις. Ναι, οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Όταν προσκομίζουν οι ξένες εταιρείες μια καρτέλα πελάτη, που λέμε την κίνηση του λογαριασμού με τις χρεώσεις, παρατηρείς μέσα ότι υπάρχουν χρεώσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Υπέρογγες χρεώσεις. Αυτές ζητάμε εμείς, σαν δικηγόροι, σαν εκπρόσωποι των πελατών μας, να διαγράψουν τα φαντς και να πάμε στο πραγματικό κεφάλαιο, στην πραγματική οφειλή και να ρυθμιστεί αυτό. Αυτό πώς μπορεί να λυθεί όμως όταν δεν είναι κατορθωτό να υπάρχει επικοινωνία με αυτές τις εταιρείες που λέτε ότι τις αναζητείτε, δεν ξέρετε καν προσπαθεί... που εδρεύουν, δεν απαντάει κανείς στα τηλέφωνα, τι γίνεται μετά? Συνεχίζει ένα χρέος να παραμένει πάνω από τον δανειολήπτη
την ώρα που αυτός θέλει να το ρυθμίσει, θέλει να το ξεκλείσει. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η έλλειψη επικοινωνίας και όταν φτάσουν οι εταιρείες αυτές να χάσουν και το εφετείο σε δεύτερο βαθμό, μετά έρχονται οι ίδιες σε πολλές περιπτώσεις και κάνουν αυτή πλέον μία πρόταση. Έχει τύχει δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις χάνοντας και το εφετείο. Α, τότε εμφανίζονται. Δηλαδή. Τότε εμφανίζονται. Έχουν εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα. Οπότε τότε εμφανίζονται και σε προσκαλούν. Έλα να κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία ρύθμιση, να κάνουμε ένα μεγάλο κούρεμα της οφειλής σου. Και εκεί τότε, έχοντας κερδίσει εμείς τα δικαστήρια, έχουμε το ένα διαπραγματευτικό ατού πάρα πολύ καλό προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό αυτό. Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα να προτείνω και να συστήσω σε όλους όσους μας βλέπουν. Ναι. Είναι να μην θεωρούν ότι με μια διαταγή πληρωμής, με ένα πληστηριασμό, ότι τελείωσε η υπόθεση εδώ πέρα. Υπάρχουν αξιόλογοι δικηγόροι και στο Βόλο και στην επαρχία που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός δικαστηρίου τέτοιου και θα τους συνέστηνα να εξαντλούν όλα τα νομικά περιθώρια που τους δίνει ο νόμος, προκειμένου να προστατεύσουν και την περιουσία τους και την ίδια τους τη ζωή και να μην θεωρηθούν ότι επειδή υπάρχει μια εταιρεία στην Αθήνα ή επειδή υπάρχει ένα ξένο φαντ, ότι είναι ένα δικαστήριο χαμένο. Ποτέ ένα δικαστήριο δεν είναι χαμένο αν δεν γίνει δίκη. Μάλιστα. Είναι αρκετοί τώρα οι δανειολήπτες που ακολουθούν αυτή τη διαδικασία άσχετα με την απόφαση που έχει εκδώσει ο Αεροσπάγος. Πλέον ναι. Ενώ στην αρχή υπήρχε ένα πάγωμα, να το πω έτσι λίγο, προς τον κόσμο, πλέον τώρα αντιλαμβάνονται και με τις αποφάσεις που βγαίνουν και με τις δημοσιοποίησεις των αποφάσεων και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πλέον υπάρχει ελπίδα ότι μπορούν να διεκδικήσουν αυτό που απαιτείται να διεκδικήσουν προκειμένου να περιορίσουν την οφειλή η οποία έχει δημιουργηθεί σήμερα και να μπορέσουν να κάνουν πραγματικά καλό διακανονισμό προκειμένου και αυτοί να μπορέσουν κάποια στιγμή να αποπληρώσουν την οφειλή τους. Όταν γίνει το αποδεκτό το αίτημα της ανακοπής, όπως στις προκειμένες περιπτώσεις που συζητάμε από το Μονομέλειες Πρωτοδικείο του Βόλου και σταματάει ο πληστηριασμός, η εταιρεία μπορεί να επανέλθει ξανά με νέο πληστηριασμό? Μπορεί να επανέλθει μετά από ένα χρονικό διάστημα, αλλά και για αυτούς, να το πω έτσι λίγο απλά, είναι χάσιμο χρόνο. Δηλαδή, αν θα κάνουν και αυτοί ξανά έναν πληστηριασμό, αλλά και εκεί πάλι ο διανελήπτης μπορεί να κάνει μια ανακοπή. Άρα, κερδίζοντας χρόνο ο διανελήπτης, χάνει χρόνο το φαντ, άρα δεν το συμφέρει και σε συγκεκριμένη περίπτωση να ξανακάνει όλη την ίδια διαδικασία. Γιατί πέρα το θέμα του χρόνου είναι και πολλά έξοδα για αυτούς. Ένας πληστηριασμός κοστίζει τουλάχιστον 2.000 προκειμένου να ξεκινήσει για να συνεχιστεί. Mm-hmm. Και για αυτούς και για τα φαντ είναι ένα περιττό έξοδο. Οπότε έρχονται πλέον και είναι λίγο πιο διαλλακτικά στις προτάσεις τις δικές μας ή κάνουν αυτή μια καλύτερη αντιπρόταση. Το ότι οι εταιρείες δεν έχουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και είναι κάτι τώρα πια που προκύπτει μέσα από τις δικαστικές αίθουσες. Δηλαδή προκύπτει από τα ίδια τα δικαστήρια που το διαπιστώνουν. Δεν είναι κάτι έολο που το λέμε. Το διαπιστώνετε εσείς ως δικηγόρος. Το έχουν διαπιστώσει άλλοι δικηγόροι στο Βόλο, ενδεχομένως, όπως μας είπατε, όχι ενδεχομένως, και στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό σημαίνει κάτι? Δηλαδή θα απασχολήσει τους δικηγορικούς συλλόγους πως εταιρείες χωρίς να έχουν νομιμοποίηση, χωρίς να έχουν τα πετούμενα έγγραφα, κυνηγούν δανειολήπτες? Θέλω να πω, μπορεί να προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο αυτή η ιστορία? Υπάρχει μια κίνηση από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και από κάποιους δικηγόρους εκεί, οι οποίοι κάνανε εξώδικα προς τις εταιρείες αυτές, το Valium, σε Palindrome κτλ. Ακριβώς επειδή λείπουν αυτά τα έγγραφα ή ζητάνε βεβαιώσεις οφειλών. Δεν είδαμε να έγινε κάτι, γι' αυτό σας ρωτάω. Είναι ακόμα νωρίς. Όπως ξέρετε, δυστυχώς οι δικαστικοί χρόνοι είναι λίγο, πάνε πιο αργά σε σχέση με την κανονική, με την καθημερινότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια, για να δικαιώνουν τους δανειολήπτες, τους οφειλέτες, εφόσον η απέναντι πλευρά δεν τηρεί την νόμιμη διαδικασία. Άρα υπάρχουν ενέργειες και ως προς αυτό, έτσι. Να σου πω κάτι. Υπάρχει παράδειγμα το οποίο μιλάς με ένα φαντ για ένα δάνειο και μετά από ένα μήνα σου λέει: το έχω επιστρέψει στην τράπεζα, το ξαναπούλησα πίσω στην τράπεζα. Η τράπεζα λέει: το πούλησα σε άλλο φαντ. Mm-hmm. Το φαντ το ξαναγόρασε, το ξαναπούλησε. Και μέσα σε ένα χρόνο έχει αλλάξει πέντε χέρια, έχει αλλάξει πέντε ιδιοκτήτες. Και εκεί που προσπαθείς να βρεις μια λύση με μια εταιρεία, σου λέει: δεν είμαι πλέον εγώ διαχειρίστρια, πήγαινε μίλα με την άλλη εταιρεία. Αυτό είναι και ένα πρόβλημα και των ίδιων των εταιριών και των ίδιων των funds, αλλά ακριβώς και γι' αυτό το λόγο, επειδή τα δάνεια αυτά για λογιστικούς, φορολογικούς, για δικούς τους λόγους, γίνονται συνέχεια αγοροπολισίες και μεταβιβάσεις αυτών των δανείων και οι ίδιοι κάπου ακριβώς χάνουν και οι ίδιοι τα έχνη των δανείων και δεν ξέρουν ποια διαχειρίζονται, ποια δεν διαχειρίζονται. Έχει τύχει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για δάνειο, το οποίο άνοιγε σε άλλο fund. Ένα φαντ εξάδωσε διαταγή πληρωμής για δάνειο, το οποίο δεν ήταν δικό του πλέον. Ακριβώς, δεν ήταν πλέον στο χαρτοφυλάκιό του, ναι. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχουν και οι επιπτώσεις, οι αντίστοιχες από την νομοθεσία? Επιπτώσεις υπάρχουν έμεσες, διότι όταν ένα φαντ χάνει ένα δικαστήριο, επιβάλλεται και μια δικαστική δαπάνη υπέρ του οφειλέτη. Έχουμε εισπράξει 500 ευρώ και 1.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Είναι δηλαδή η δικαστική δαπάνη την οποία την εισπράττει ο εντολέας μας.
Τα έχουμε εισπράξει αυτά τα ποσά και τα φαντ πληρώνουν. Είναι υποχρεωμένα από το δικαστήριο, εφόσον έχουν χάσει ένα δικαστήριο, θα πληρώσουν τη δικαστική δαπάνη. Και πληρώνουν. Αυτό είναι μια έμεση, να το πω έτσι. Ποινή, ναι, προς τα φαντ, εφόσον δεν τηρούν την νόμιμη διαδικασία. Μάλιστα. Λέτε όμως ότι κάποια πράγματα μπορεί να έρθει να τα τακτοποιήσει αυτό το νέο νομοσχέδιο. Κυρίως όσον αφορά την επικοινωνία, ναι, και κυρίως όσον αφορά την ενημέρωση. Αυτά υπάρχουν και βασικά. Είναι τα δύο βασικά. Είναι πολύ βασικά η ενημέρωση και η επικοινωνία. Και ενημέρωση δεν λέμε να έρθει μια βεβαίωση από το φαντ ή από την εταιρεία διαχείρισης και να σου πει, κύριε Πλιάτσικα, χρωστάτε 115.000 ευρώ. Αυτό είναι το πλέον εύκολο. Το θέμα είναι να αποδείξουν πώς έφτασε αυτή η οφείλεση σε 115. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναλυτική κίνηση του λογαριασμού από την πρώτη μέρα εκταμίευσης του δανείου μέχρι και την ημέρα που μιλάμε σήμερα. Προκειμένου να μπορέσεις εσύ, ο λογιστής σου, ο οικονομολόγος, ο δικηγόρος σου, να δει αν όντως αυτές οι χρεώσεις είναι όντως πραγματικές, είναι όντως νόμιμες, αν έχουν επιβληθεί τα νόμιμα επιτόκια, διότι ξέρετε ότι πολλά δάνεια ήταν με κειμενόμενο επιτόκιο, Euribor κτλ. Δεν προκύπτει όμως από τις καρτέλες αυτές, εάν τηρήθηκε το νόμιμο αυτό όριο Euribor, αν υπήρχε το νόμιμο επιτόκιο, αν ήταν 2%, αν το φαντ χρεώνε 5% ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά πρέπει να προκύπτουν ξεκάθαρα από τις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δυστυχώς τα φαντ και οι εταιρείες διαχείρισης δεν προσκομίζουν όχι μόνο σε εμάς τους δικηγόρους ή τους εντολείς μας, αλλά ούτε καν στα δικαστήρια. Μάλιστα. Χάνονται λοιπόν τα ίχνη των δανείων, χάνεται κατά συνέπεια και ό,τι έχει γίνει με ένα δάνειο. Ποια είναι η πορεία του, τι πρόσθετα ποσά έχουν βεβαιωθεί και ξαφνικά ο δανειολήπτης δέχεται ένα τηλέφωνο ή δέχεται μια επιστολή, ένα mail με ένα πολύ αυξημένο ποσό. Ακριβώς. Και ειδικά τέτοιες συμβάσεις. Εκεί ξεκινάει ο γολγοθάς. Ακριβώς. Ειδικά τέτοιες συμβάσεις έχουν χαθεί, ειδικά από τράπεζες οι οποίες απορροφηθήκαν. Η Αγροτική που έχει κλείσει, η Millennium, η Πρώτον, οι μικρές αυτές τράπεζες δηλαδή που απορροφήθηκαν από τις μεγάλες, εκεί πλέον δεν μπορείς να βρεις ούτε καν την αρχική σύμβαση που έχει υπογραφεί. Ό,τι μπορείς να βρεις ή ό,τι μπορεί να σου δώσει η εταιρεία διαχείρισης. Εκεί λείπουν πάρα πολλά έγγραφα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση οι δικαστικές αποφάσεις να μπαίνει μπλόκο σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς όπως και αυτές που πετύχατε κι εσείς εδώ μέσω του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου δημιουργούν νέα δεδομένα, μια αισιοδοξία ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη τύχη υπόθεση των δανειοληπτών και αυτό εσείς κλείνοντας συστήνετε να μην εγκαταλείπουν την υπόθεσή τους. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Δημιουργείται ήδη μια νέα νομολογία σε όλα τα δικαστήρια της χώρας υπέρ των δανειοληπτών, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και γι' αυτό η δική μου προτροπή είναι να εξαντλούν κάθε νομικό μέσο που έχουν στα χέρια τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλιάτσικα, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα λέμε και πάλι αύριο, γύρω στις 3, από όλους μας, καλό απόγευμα. Γεια σας.